σαν χρεοκοπημένες κυβερνήσεις. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι. Πριν ξεκινήσουμε την συζήτησή μας εδώ, στο πλαίσιο της πρώτης διαλογικής μας συζήτησης, επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι αν αναζητάτε το επόμενο βήμα στην καριέρα σας, μπορείτε να επισκεφτείτε τις ημέρες καριέρας της Sunlight αυτή την Κυριακή, 26 Μαΐου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα, στον Πολυχώρο Τέχνης και Σκέψης, εκεί Αμάνου Χατζηδάκη. Εκεί θα βρίσκονται στελέχη της Sunlight και θα περιμένουν τους ενδιαφερόμενους και τις ενδιαφερόμενες για να τις ενημερώσουν για τις διαθέσιμες επαγγελματικές ευκαιρίες. Λοιπόν, εμείς εδώ στην πρώτη διαλογική μας συζήτηση εν ώψη των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου θα συνεχίσουμε να επιχειρούμε να αποκωδικοποιήσουμε τα επιχειρήματα και τα αφηγήματα των κομμάτων εν ώψη αυτής της εκλογικής μάχης για την Ευρωβουλή. Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο της ΔΕΠ, Νέας Δημοκρατίας Νόμου Ξάνθης, της τοπικής οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αλέξανδρο Νταμπουρατζή, τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία εκπροσωπεί ο υποψήφιος ευρωβουλευτής, ο κύριος Γρηγόρης Τογιαννίδης, το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής της τοπικής οργάνωσης, ο κύριος Αντώνης Μήτρου, το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο κύριος Σάκης Βαρδαλής, την Ελληνική Λύση, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με το κόμμα, ο κύριος Γιώργος Μήλωνας, την Νίκη, η υποψήφια ευρωβουλευτής, μας έρχεται από τη Λάρισα, περιοδεύει σήμερα στην περιοχή μας, η κυρία Ιατρίδου Δέσποινα, από τη Νέα Αριστερά, ο συντονιστής, αν δεν κάνω λάθος, ή γραμματέας, προσωρινός συντονιστής της Νέας Αριστεράς, ο κύριος Νίκος Καλιαμπάκας, και ο συντονιστής της τοπικής οργάνωσης του ενιαίου παλαϊκού μετόπου, του ΕΠΑΜ στην Ξάνθη, ο κύριος Γιάννης Ιαμίδης. Μπήκαν αρκετά ζητήματα. Αυτός είναι ο στόχος της πρώτης μας εκπομπής, να μπορέσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τα επιχειρήματα και τα αφηγήματα, τα οποία είναι και θεμητά βεβαίως, έτσι, εν ώψη της προεκλογικής περίοδου για την μάχη της 9ης Ιουνίου των κομμάτων, κύριε Νταμπουρατζή. Η τοποθέτησή σας βρέθηκε λίγο στο στόχαστρο και στην κριτική των συνομιλητών μας εδώ. Αμφισβητήθηκε το εάν και κατά πόσο η σταθερότητα την οποία επικαλείται η Νέα Δημοκρατία είναι εκείνη η οποία μπορεί να πείσει τον πολίτη να προσέλθει στην κάλπη και να ψηφίσει. Τι απαντάτε? Επιτρέψτε μου πριν απαντήσω να αναφερθώ λίγο σε κάποια ζητήματα τα οποία θέσανε οι παριστάμενοι και θα πάρω αφορμή από, από κάποια πράγματα τα οποία είπε η κυρία Ιατρίδου. Το 1981 ο τότε πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμαλής, τότε ήταν πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά οι διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει από πολύ πιο μπροστά, πήρε ίσως τη σοβαρότερη απόφαση για τη χώρα να την εντάξει σε αυτό που λέγαμε τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα ήταν ένας οργανισμός της Ευρώπης, ο οποίος είχε κατά βάση την οριοθέτησή του σε ζητήματα της αγοράς. Ενιαία αγορά. Ουσιαστικά μιλούσα για μια ενιαία αγορά. Ορθώς τότε, γιατί ήταν άλλα τα ζητήματα για τα οποία δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή, άλλα τα δεδομένα τα οποία δημιουργήθηκε τότε η οικονομική κοινότητα. Στην πορεία αυτό το πράγμα, στο τέλος της δεκαετίας του 90, με όλα τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν, αυτό το πράγμα μετεξελίχθηκε σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιοι ήταν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ποιοι ήταν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, κάποιοι κοινοί στόχοι, ήταν η σύγκληση, η έννοια της σύγκλησης. Δηλαδή, οι αδύναμες οικονομίες οι οποίες εντασσότανε στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, νυν Ευρωπαϊκή Ένωση, να συγκλίνουν οικονομικά οι αδύναμες νότιες οικονομίες, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, έτσι, να συγκλίνουν οικονομικά με τις οικονομίες του Βορρά. Ένας στόχος λοιπόν είναι η οικονομία. Ένας δεύτερος στόχος
Δεν έχει μεταξελιχθεί. Επιτρέψτε μου, διαπίστωση είναι αυτό που θα κάνω. Μπορείτε να διαφωνήσετε. Δεν οικονομική ένωση. Νομισματική ένωση. Ναι, εξελίχθηκε σε νομισματική. Είναι νομισματική ένωση. Εξελίχθηκε σε νομισματική ένωση, έτσι. Αλλά ουσιαστικά έπρεπε να συγκλίνουν οι οικονομίες. Πρέπει να συγκλίνουν οι οικονομίες. Πρέπει να συγκλίνουν οι λαοί. Ένας δεύτερος πυλώνας βασικός είναι η ασφάλεια. Κατάλαβα. Αυτοί οι πυλώνες συγκροτούν και την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Λοιπόν, τι ζητήματα έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα και τι έχει καταφέρει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το 2020, αν κάτι καταφέραμε, ήταν τα ελληνικά σύνορα να τα κάνουμε ευρωπαϊκά. Και αυτό έχει επιτευχθεί. Όταν μιλάμε πλέον για ελληνικά σύνορα, μιλάμε και για ευρωπαϊκά σύνορα. Και το τουρκολιβικό μνημόνιο που θίγει τη χώρα να το αναγάγεται να το αναγάγει επίσης σε ευρωπαϊκό ζήτημα. Ζήτημα θα προσθέσω έτσι. Εγώ βεβαίως. Δεν αμφισβητούμε. Έχουν γίνει στην πορεία οι συμμαχίες όλες αυτές οι οποίες λέτε που αφορούν τα διμερή, γιατί υπάρχει και η διμερής εικόνα, υπάρχει και η μεγάλη εικόνα, η διεθνής εικόνα. Η συμμαχία με την Αίγυπτο είναι άκρο σοβαρή, έτσι, και σημαντική. Κατάφερε να αναδείξει τη χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κατάφερε. Ο λόγος ο οποίος εξέφραζε και οι πολιτικές οι οποίες εξέφραζε σε πολλά ζητήματα, στον κορονοϊό, στην ασφάλεια, ακόμα και σε οικονομικά ζητήματα, να γίνει λόγος και της Ευρώπης. Η θέση της Ελλάδος αναβαθμίστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από εκεί που ήμασταν πριν το 2019. Έτσι. Να μην ξεχάσουμε τι συνέβη με το περίφημο δημοψήφισμα όταν... όλοι ζητούσαν την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι. Ένα δεύτερο το οποίο θέλω να πω, έτσι, είναι ότι τα ωφέλη από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τεράστια. Και όπως είπατε και πριν, όλοι οι συνομιλητές, υπάρχουν και δικαιώματα, υπάρχουν και υποχρεώσεις. Σωστά. Όταν ανήκει σε έναν οργανισμό. Οι υποχρεώσεις είναι να υλοποιείς ή εν πάση περιπτώσει να συζητάς, να διαβουλεύεσαι, να καταλήγεις σε μια συμφωνία και να υλοποιείς αυτά τα οποία αποφασίζονται. Τα δικαιώματά σου είναι όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω, έτσι. Δείτε πόσα έργα τριγύρω μας, όχι μόνο στην Ξάνθη, σε πανελλαδικό επίπεδο, έχουν την ταμπέλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί υπάρχουν και κόμματα τα οποία εκφράζονται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω ποια είναι η εναλλακτική λύση, αλλά πρακτικά ποια είναι η εναλλακτική λύση. Κατά των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον από τους συνομιλητές μας σήμερα εδώ. Από εκεί και πέρα, έτσι. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η Ευρώπη, και το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, είναι ότι πρέπει να παίξει το ρόλο τον οποίο της αρμόζει. Η Ευρώπη, το έχουμε πει ξαναλέω και σε προηγούμενα τραπέζια και το επαναλαμβάνω και τώρα, η Ευρώπη έχει μείνει πίσω σε πολιτικές και σε διαδικασίες και πρέπει να τρέξει με πάρα πολύ γοργά βήματα. Δεν μπορεί να είναι, δεν μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς, πολιτικούς, κοινωνικούς, τεχνολογικούς, οικονομικούς κλπ. Δεν είναι όμως μόνο ζήτημα συνθήκων και αποφάσεων και δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν και είναι ζήτημα. Και ζήτημα ηγεσιών. Υπάρχει και έχει τεθεί πολλές φορές το σαφώς ζήτημα και υπάρχει, για έλλειμμα σαφώς και είναι και ζήτημα, δημιουργικής ηγεσίας σαφώς της Ευρωπαϊκής και είναι και ζήτημα, Ένωσης, σαφώς το και πολιτικό είναι και προσωπικό. Σαφώς και είναι και ζήτημα ηγεσιών, θα συμφωνήσω μαζί σας. Γι' αυτό ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης απολαμβάνει αυτή την αποδοχή την οποία αναπολαμβάνει σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Από όλους τους ηγέτες. Μην γελιόμαστε και να λέμε τα πράγματα τουλάχιστον όπως είναι. Ξέρουμε όλοι ποια είναι η θέση του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στο διεθνές περιβάλλον. Να σας θυμίσω όμως η θέση του Πρωθυπουργού, λέτε, στην Ευρώπη και στο διεθνές περιβάλλον. Αλλά είμαι υποχρεωμένο να σας θυμίσω, κύριε Νταμπουρατζή, δύο ψηφίσματα τα οποία είχαν να κάνουν με το κράτος δικαίου στη χώρα μας και τα οποία συντάχθηκαν και δημοσιοποιήθηκαν από και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν τιμούν τη χώρα μας τα ψηφίσματα αυτά. Τα συγκεκριμένα ζητήματα τα ανακοινήσανε βουλευτές του ελληνικού της ελληνικής εκπροσώπησης. Αφήστε με να τελειώσω. Εμείς τα υποστούμε. Αφήστε με να τελειώσω. Άλλωστε θα το δικαιώσω.
Και εγώ θα σας ρωτήσω ευθέως όλους. Αισθάνεστε δηλαδή τόσο υπάρχει τέτοια καταπίεση στον τρόπο έκφρασης? Ναι. Να απαντήσετε με επιχειρήματα. Ναι. Να απαντήσετε με επιχειρήματα. Τα τελευταία αναδείχθηκαν ζητήματα δικαιοσύνης, τα οποία τα παραδείχθηκε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Θέλω να σας το θυμίσω αυτό. Στις πολύ μεγάλες τραγικές υποθέσεις. Στις μεγάλες υποθέσεις για καθυστέρηση. Καλά, όχι ότι δεν ταλαιπωρείται ο απλός πολίτης. Για καθυστέρηση της απονομής δικαιοσύνης. Συμφωνούμε και σε αυτό πρέπει να αλλάξουμε οργανωτικά και οργανωτικά. Γι' αυτό και πρέπει να αλλάξουν οργανωτικά στο κράτος μας πολλά ζητήματα. Έτσι, είναι αυτό που λέμε ότι ενώ έπρεπε να έχουμε προβεί όλα αυτά τα χρόνια, τα προηγούμενα χρόνια σε μία σύγκληση, εμείς έχουμε μείνει πίσω για πολλούς και διαφόρους λόγους που δεν είναι του παρόντος να συζητήσουμε. Έτσι. Δεν την επιδιώκει τη σύγκληση η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Νταμπουράτζε. Θα πω επίσης για την ΚΑΠ για την οποία μιλήσατε. Έτσι. Θα πω επίσης για την ΚΑΠ την οποία μιλήσατε. Να. Θα σας πω ότι οι αγρότες έχουν δίκιο. Έτσι, οι αγρότες έχουν δίκιο. Όταν ο Πρωθυπουργός όμως, να σας πω ποια είναι η πραγματικότητα, να πούμε και την πραγματικότητα εδώ πέρα σε αυτό το τραπέζι. Όταν ο Πρωθυπουργός έθεσε το ζήτημα, τα αγροτικά ζητήματα στην Ευρώπη και τροποποιήθηκαν και γίνανε αποδεκτές οι ελληνικές θέσεις, οι Έλληνες ευρωβουλευτές της αντιπολίτευσης καταψήφισαν αυτά τα πράγματα. Τα 8 σημεία λέτε. Τα 8 σημεία. Ήταν Έλληνες ευρωβουλευτές οι οποίοι τις. Των κομμάτων τα οποία εκπροσωπούνται αυτή τη στιγμή στην Ευρωβουλή, οι οποίοι καταψήφισαν. Ακόμη συζητείται η αναθεώρηση τη κοινή αγροτική πολιτική. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσει το κατάλημα Μαΐου. Δύο είναι τα ουσιαστικά πράγματα τα οποία θα απασχολήσουν την επόμενη δεκαετία την Ευρώπη. Δύο είναι τα βασικά πράγματα τα οποία έχουν πολλές προεκτάσεις. Είναι η κλιματική αλλαγή, η οποία έχει επιπτώσεις στη διατροφή, στην ενέργεια, στη μετανάστευση. Και είναι και το δημογραφικό. Δυστυχώς δεν γυράσκει η Ελλάδα μονάχα. Αν δείτε τους δείκτες, γυράσκει όλη η Ευρώπη. Όλη η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει ζήτημα εργατικών χεριών. Δεν πρέπει να δοθεί μία λύση. Όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει τους εφιάλτες της. Σαφέστατα, θα πρέπει να πάρει κοινωνικά μέτρα και να ενισχύσει, κύριε. Αντίσύμφωνα σταθερότητα, κύριε Καμπουράτζη. Κοιτάξτε να δείτε, εδώ υπάρχει ο αντίλογο. Αποβιομηχανοποιήθηκε η Ευρώπη. Έτσι. Μεταφέρθηκαν επιχειρήσεις για πολλούς λόγους και αυτή τη στιγμή τα για το δημογραφικό δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Μόνο επιδοματική πολιτική. Εκτός αν θέλει να το λύσει. Μόνο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγνωρίζουν το πρόβλημα, αλλά δεν παίρνουν ουσιαστικά μέτρα. Το δημογραφικό δεν μπορεί να το λύσει μέσω τη μετανάστευση. Αυτό πολιτική. Δεν το έχετε ακούσει. Το δημογραφικό. Όχι, δεν, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάμε για δημογραφικό. Άλλο το εργατικό δυναμικό αυτή τη στιγμή και άλλο το δημογραφικό. Μιλάμε για δύο διαφορετικά πράγματα. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται στήριξη με πολύ συγκεκριμένα κοινωνικά μέτρα των λαών. Χρειάζεται στήριξη. Γιατί μέχρι στιγμής απομυζούμε. Χρειάζονται αυτές. Ακραία λιτότητα βιώνουν σε όλες τις χώρες οι λαοί. Χρειάζονται αυτές οι πολιτικές. Με τα σύμφωνα σταθερότητας. Χρειάζονται αυτές οι πολιτικές. Οι οποίες θα δώσουν λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα, η εφαρμογή αυτών των πολιτικών, η οποία θα δώσει λύσεις σε όλα αυτά τα προβλήματα. Ολοκληρώνουμε. Βάλαμε αρκετά, κύριε Νταμπουράτζη. Και χρειάζεται η Ευρώπη να αντιμετωπίσει, οι τεχνοκράτες της Ευρώπης, των Βρυξελών, να δούνε πώς η Ευρώπη θα συγκλίνει ακόμα περισσότερο. Πώς θα πάμε στην πραγματική ενοποίηση της Ευρώπης. Δεν είπε κανένας ότι δεν είμαστε Έλληνες. Δεν είπε κανένας ότι δεν αποτελούμε μία οντότητα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν πάβει να είμαστε και Ευρωπαίοι πολίτες. Και για όλους τους λαούς της Ευρώπης. Και για όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριος Στογιαννίδης, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Μπήκαν αρκετά, κύριε Στογιαννίδη, στη συζήτηση. Πήγαν διάφορα θέματα. Σε κάποια. Σας έδειξε λίγο ΣΥΡΙΖΑ με το δάχτυλο ο κύριος Νταμπουράτζης. Ωραία, γι' αυτό πρέπει όχι να μόνο, αλλά έστειλε και έδειξε και ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λοιπόν μιλάμε για Ευρώπη της ειρήνης. Ευρώπη η οποία να παρεμβαίνει υπέρ της ειρήνης, όχι υπέρ των εξοπλισμών. 100 δισεκατομμύρια, να θυμίσω, πήρε απόφαση πριν ένα χρόνο περίπου το γερμανικό κοινοβούλιο με πρόταση του καγκελάριου της Γερμανίας. Για ενίσχυση της άμυνας στη Γερμανία. Μόνο η Γερμανία, μα μόνο η Γερμανία, 100 δισεκατομμύρια. Συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεπερνά σε εξοπλιστικά προγράμματα 500 δισεκατομμύρια. Αν αυτά λοιπόν τα χρήματα δινόταν για κοινωνική πρόνοια, στήριξη της δημόσιας υγείας, στήριξη των εργαζομένων, θα ήταν και άλλο το περιβάλλον το οποίο ζούμε. Εμείς αυτό θέλουμε. Δεν μπορούμε να κλείνουμε βεβαίως τα μάτια ούτε στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Και όχι, ούτε βεβαίως να θεωρούμε ότι η Χαμάς αυτό που έκανε ήταν σωστό, έτσι.
και τους δύο τους καταδικάζουμε. Συμφωνούμε απόλυτα με τη δίωξη που προανήγγειλαν το Διεθνές Δικαστήριο κατά των ηγετών του Ισραήλ και της Χαμάς. Από εκεί και μετά, κράτος δικαίου. Αλήθεια, δεν θα έπρεπε οι ευρωβουλευτές να φέρουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα? Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκρινε τις πράξεις ελληνικής κυβέρνησης, τις παρεμβάζει στη δικαιοσύνη, τις παρεμβάζει για τα Τέμπη, το ότι δεν διώχθηκαν πολιτικοί, το ότι παρενέβη η Ευρωπαία Εισαγγελέα στην Ελλάδα, αυτό φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ? Όχι, αυτό φταίει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε επειδή κάποιοι Έλληνες ευρωβουλευτές είδαν ότι στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται το δίκαιο όπως πρέπει, το έφεραν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι τιμή, ειδικά για τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αρβανίδη, γι' αυτό είναι τιμή να τον κατηγορεί ο κύριος Μητσοτάκης. Εντάξει, υπήρξαν και βουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, οι οποίοι υπεροψήφισαν. Μα επειδή τα λέτε, τα καπηλεύεστε πάρα πολύ. Δεν τα όλοι τα καπηλεύεστε. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πάρει να μπορούμε να τα δεν έκοψα. Για να μην τα πει, να μην τα ξέρει κανένα. Ακούω, έχω τα ακουστικά και τα ξέρει. Θα σας δώσω το λόγο, σας το υπόσχομαι αμέσως μετά. Δεν διέκοψα. Καταλαβαίνω ένα λεπτό το καταλάβατε, δεν διέκοψα. Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ελήφθη κατά πλειοψηφία. Την πλειοψηφία δεν έχει το Λαϊκό Κόμμα. Δηλαδή οι συνεργάτες της Νέας Δημοκρατίας, τα συνεργαζόμενα κόμματα, δηλαδή οι βουλευτές ακόμη και του Λαϊκού Κόμματος ψήφισαν εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Άρα τι τιμή έχουν, πόσο ψηλά τον έχουν τον Μητσοτάκη? Τι να λέμε λοιπόν? Να λέμε την αλήθεια τουλάχιστον. Εντάξει. Από εκεί και μετά. 1 Ιουλίου στην Ελλάδα εξαήμερη εργασία. Μιλάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση πειραματικά εφαρμόζεται στη Γερμανία σε τετραήμερη εργασία χωρίς μείωση αποδοχών. Σε εμάς εξαήμερη εργασία. Γιατί οι Έλληνες ίσως να πιστεύει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι τεμπέληδες. Λένε να υιοθετεί αυτό που λέγανε, να θυμίσω, στα μνημόνια οι Ευρωπαίοι. Οι εταίροι μας που μας κατηγορούσαν ότι είμαστε μπέλες, παρά το ότι εργαζόμαστε περισσότερες ημέρες. Να το ξέρετε, σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το Μάιο στην Ολλανδία έχουν 2 ημέρες αργίας, εμείς έχουμε 1, την Πρωτομαγιά. Αυτοί δεν την έχουν την Πρωτομαγιά αργία, γιατί για αυτούς δεν είναι διασκέδαση. Η Πρωτομαγιά είναι η μέρα απεργίας. Εμείς την έχουμε για να μαζεύουμε τα λουλουδάκια. Ξέρετε, καθιερώθηκε από μια χούντα αυτό. Ναι. Είναι ήταν απεργία μέχρι τότε, αργία επιχούντας, ναι, όντως, αυτή είναι. Και σας λέω ότι σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συγκεκριμένο μήνα, στην Ολλανδία έχουν 2 αργίες, αλλά όχι την Πρωτομαγιά. Εκεί είναι απεργία, δεν είναι αργία η Πρωτομαγιά. Γιατί μιλάμε για να συγκρινόμαστε κιόλας. Πού είμαστε, πού βρισκόμαστε. Λιτότητα. Α, αυτό ακριβώς. Το μεγάλο ζητούμενο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η λιτότητα. Α, λοιπόν, δεν σταματήσει αυτή η λιτότητα. Ναι, η λιτότητα λοιπόν τι κάνει? Στηρίζει την άνοδο της ακροδεξιάς. Θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου πρώτα κόμματα είναι οι άνθρωποι που είναι εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναντίον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εναντίον των ατομικών δικαιωμάτων, των εργατικών δικαιωμάτων, εναντίον των μειονοτήτων. Αυτή είναι η αλήθεια. Και όλα αυτά τα φέρνει αυτοί οι άνθρωποι κυριαρχούν, ο λαϊκισμός αυτών των κομμάτων, τους αναδεικνύει. Παρασέρουν δηλαδή τους ανθρώπους επειδή είναι αισθάνονται αδικημένοι, βλέπουν ότι από πολλά κόμματα, από πολλές κυβερνήσεις, να τους έχουν κάνει ζημιά στην ίδια στη ζωή. Όταν λοιπόν έρχεσαι και μιλάς για εξαήμερη εργασία, όταν δεν στηρίζεις τα εργατικά δικαιώματα, όταν διώκεται η συνδικαλιστική δράση στην Ελλάδα, με νόμο της Νέας Δημοκρατίας, 48-08 του 2021, Υπουργός Εργασίας ο κ. Χατζηδάκης κατήργησε τελείως τη συνδικαλιστική προστασία. Ποιος θα βγει μπροστά να γίνει πρόεδρος σωματείου, να συμμετέχει σε διοικητικό συμβούλιο σωματείου? Την άλλη μέρα τον απολύει, έτσι. Ενώ στην Ελλάδα υπήρχε ένας προοδευτικός νόμος, το 1264 του 82. Αυτός ο νόμος που ψηφίστηκε 42 χρόνια πριν, τελικά φαίνεται τόσο πρωτοποριακός. Είναι δυνατόν? Πηγαίναμε μπροστά ή πίσω τελικά? Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Λοιπόν, θα σας δώσω, κύριε Νταμπουρατζή. Δεν τελείωσα, βέβαια. Ωραία, ωραία. Να πω,
για τις περιφέρειες, περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Αλλά αναφέρει, λίγο θα συντομάτε. Ό,τι είναι από τις τοπότητες. Ωραία. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να νομοθετηθούν κατ' εξαίρεση οι αδύνατες οικονομικά περιφέρειες, να ενισχύονται με ειδικά χρηματοδοτικά προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε οι πολίτες αυτών των περιοχών να μένουν σε αυτή την περιοχή. Η επιδότηση εργασίας με πρόσχημα την Ευρωπαϊκή Ένωση, επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, λάθος κάνετε. Το 2010 καταργήθηκε, γιατί σαν βουλευτής ενδιαφέρθηκα γι' αυτό το τέτοιο, παραπληροφόρησαν τον κόσμο. Το 2010 καταργήθηκε, γιατί ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ήρθαν οι δανειστές στην Ελλάδα, είπαν τι επιδότηση είναι αυτή, είναι κόντρα στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Δεν επιτρέπεται να δηλαδή το υλοποίησε τότε ο κύριος Σταθάκης, απλώς την και πριν τον κύριο Σταθάκη, από το 2010 καθυστερούσαν την καταβολή της επιδότησης. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μάλιστα, τότε ας πούμε, εντάξει, όλα τα χρεώθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ, μας είπαν ότι και την Ελλάδα ο ΣΥΡΙΖΑ την χρεοκόπησε. Εντάξει, δεν είναι και τόσο μακρινά το 2010 λοιπόν. Εμείς υπογράψαμε το τρίτο μνημόνιο. Εμείς υπογράψαμε το τρίτο μνημόνιο, ποιος το εγκόμισε. Δεν πήγαμε εμείς την Ελλάδα. Με το Φεβρουάριο του 2015 δεν υπήρχε ένα ευρώ στα ταμεία του ελληνικού κράτους, στα ταμεία του ελληνικού κράτους να πληρωθούν οι συντάξεις του Μαρτίου του 2015, ούτε ένα ευρώ. Και οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων, 3 εκατομμύρια άνθρωποι το Μάρτιο του 2015 θα βγαίναν στους δρόμους. Τι θα έκανε εκεί? Διαλέξτε, αυτό παρέδωσαν. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ το 19 παρέδωσε 37 δισεκατομμύρια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Αυτό ήταν το ταμείο του ελληνικού κράτους. Αυτές είναι αλήθειες. Όποιος τα αμφισβητεί, μάλλον κάνει το άσπρο μαύρο. Ολοκληρώσατε, κύριε Στογιαννίδη. Θα μπορούσα να πω και άλλα, αλλά αφού τελείωσε ο χρόνος. Όλοι μας. Εάν συμπυκνώσουμε λίγο τον πολιτικό χρόνο, είμαι και αρκετά ελαστική, προσπαθώ να σας αφήσω να ολοκληρώσετε. Θα μπορέσουμε να έχουμε έστω και προς το τέλος 1-2 λεπτά για να στείλετε και ένα μήνυμα στον κόσμο που μας ακούει. Σε αυτό να απευθύνεστε ούτως ή άλλως, αλλά ένα μήνυμα για τις ευρωεκλογές. Λοιπόν, έχετε 2 λεπτά, κύριε Νταμπουρέτζη, για το περίφημο ψήφισμα. Σας ακούμε. Διαφωνήσατε με τον κύριο Στογιαννίδη. Για τα Τέμπη. Ναι, περιλαμβάνεται μέσα στο ψήφισμα, περιλαμβάνεται, κύριε. Ακούστε λιγάκι. Κανένας δεν είπε εάν φταίνε. Εμείς λέμε ότι αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, σαφώς και να αποδοθούν και σαφώς να πάνε και στη δικαιοσύνη. Το έχουμε πει ξεκάθαρα. Από τη στιγμή όμως. Ακούστε λιγάκι. Εξεταστική στη Βουλή. Επιτρέψτε μου, άλλο, θα το επιτρέψτε μου λιγάκι, γιατί μου είστε και συμπαθείς σαν άνθρωπος. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει κατηγορητήριο. Για να υπάρξει κατηγορητήριο, γνωρίζετε ποιες είναι οι διαδικασίες, έχετε διατελέσει και βουλευτής, τις γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τις διαδικασίες. Ας υπάρξει λοιπόν ένα κατηγορητήριο συγκεκριμένο για πολιτικό πρόσωπο και μετά συζητάμε. Ποιο συγκεκριμένο? Από εκεί και μετά. Και μετά συζητάμε. Εντάξει, το να πετάς λάσπη στον ανεμιστήρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Εντάξει, και επίσης θα σας πω το, επειδή μου είπατε για την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή επίσης ήταν βουλευτής, θα σας πω το εξής. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε τι σημαίνουν στρατηγικές επενδύσεις, γνωρίζετε πώς υλοποιούνται, γνωρίζετε τα πάντα. Επειδή μιλάτε για την περιφέρεια, υπάρχει αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα και υπάρχει μια υστέρηση σοβαρή στους υπόλοιπους τρεις νομούς. Παρόλα αυτά σας ξαναλέω, γιατί διαβεβαιώθηκα σαν βουλευτής, υπάρχουν οι λεγόμενες στρατηγικές επενδύσεις. Σταματάω εδώ την κουβέντα. Οι οποίες στρατηγικές επενδύσεις βεβαίως δεν επηρεάζουν τις οικονομίες των υπολείπων περιοχών. Πώς? Ένα δευτερόλεπτο, κυρία οικονόμου, γι' αυτό. Ξάνθη, Ροδόπη, Βόρειος Εύρος. Γιατί μέχρι στιγμή βλέπω αυτές τις στρατηγικές. Υπάρχουν συγκεκριμένες στρατηγικές επενδύσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν. Κάποια στιγμή δεν πρέπει να ξεκινήσουν. Αυτό αφορά. Αυτό αφορά. Μάλλον την αντιπολίτευση. Κυρία οικονόμου, ένα δευτερόλεπτο. Κυρία Στογιαννίδη, μονοπολίτη. Μονοπολίτη όμως τις στρατηγικές επενδύσεις. Εγώ μιλάω για κανονικά προγράμματα χρηματοδότηση σε όλον τον πολίτη. Και θα σας έλεγε και ο πολίτης που σας ακούει τώρα, δύο διακομματικές επιτροπές για την ανάπτυξη της Θράκης. Αποδοχή και παραδοχή από σύσσωμο το πολιτικό προσωπικό του τόπου ότι κάτι δεν πάει καλά εδώ επάνω. Αλλά ποτέ δεν υλοποιούνται. Το λόγο έχει ο κύριος Αντώνης Μήτρου, γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής της τοπικής οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Εικάζω ότι έτσι όπως έχει ξεκινήσει ο δεύτερος κύκλος, η εκπομπή μας θα πάει μέχρι τη μία λογικά. Δεν μπορώ να στερήσω τον χρόνο για να, για να μπορέσουμε και οι υπόλοιποι να το προσπαθούμε επίσης όλοι.
Λοιπόν, καταρχάς να εκφράσω, εκφράσω τη χαρά μου για το ότι στην πρωτομιλία τουλάχιστον όλων εδώ πέρα δεν άκουσα κάποιον να είναι αντιευρωπαϊστής. Ή κάποια για να μην... εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και μιας και πιάσαμε τα γλαφυρά περί του 1981, περί του ευρωπαϊκού οράματος του Κωνσταντίνου Καραμαλή κτλ. Εγώ θέλω να σας πάω στο 1985 και στην περίφημη θρηλυκή πλέον ατάκα «Προτιμούμε να ανήκουμε στους Έλληνες». Πέρα από τα συνθήματα και πέρα από τα διάφορα πειράγματα που θα δείτε και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι κορυφαίο ζήτημα και δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει επιτευχθεί. Από τις εποχές της ΕΟΚ έχει μπει αρκετό νερό στο αυλάκι, έχουμε πετύχει σημαντικά βήματα. Και πράγματι Ευρωπαϊκή... Διευρύνεται βρε κύριε Μήτρου, δεν εμβαθύνει, διευρύνεται διαρκώς. Εντάξει, όπως σας είπα στην πρωτομιλία μου, εσχάτω συρριχνώθηκε κιόλας με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Αλλά συνεχίζεται πόσο βέβαια και η Μεγάλη Βρετανία αισθανόταν ποτέ ότι ανήκε πραγματικά στην Ευρωπαϊκή. Συμμετείχε όπως συμμετείχαν και οι υπόλοιποι και πρέπει να το σεβαστούμε αυτό. Η επίτευξη μιας εθνικής αυτάρκειας είναι ένα κορυφαίο ζήτημα. Αλλά ας δώσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση του πράγματος. Η Ευρώπη χρειάστηκε ένα πόλεμο στην καρδιά της, την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, για να αντιληφθεί ότι και αυτή χρειάζεται να πετύχει ζητήματα αυτάρκειας. Σας το λέω για να μιλήσουμε ευρωπαϊκά. Αυτή τη στιγμή εγώ άκουσα μια ανακρίβεια, ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πέτυχε τα σύνορα τα ελληνικά να είναι και σύνορα ευρωπαϊκά. Δεν έχει επιτευχθεί αυτό. Σε επίπεδο αστυνόμευσης, πράγματι, σε πλήρη παράταξη μαζί με την ελληνική αστυνομία, επιχειρεί και η Frontex, επιχειρεί και η Europol. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο σε επίπεδο άμυνας. Είναι μέγα ζήτημα. Αυτό σας λέω, δεν είναι βέβαιο. Είναι μέγα ζήτημα ο Ευρωστάτος. Δεν έχουμε πετύχει λοιπόν αυτή τη στιγμή να αναγνωρίσουμε. Είναι θέμα συζήτησης του Ευρωστάτου. Είναι θέμα συζήτησης, αλλά οι περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί κρυβόμαστε πίσω από αυτό. Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήκουν ήδη σε συμβάσεις. Πάμε λίγο σε αυτό που ανέφερε τώρα ο κύριος Νταμπουρατζής. Αυτή τη στιγμή στέλνουμε οπλικά συστήματα στην Ουκρανία. Διότι αντιλαμβανόμαστε και μετά και την τραγωδία της Κύπρου ότι πρέπει να σταθούμε στο πλευρό του διοκόμενου, του θύματος και όχι στο πλευρό του εισβολέα. Το γνωρίζετε ότι μαθαίνουμε τι είδους οπλικά συστήματα στέλνουμε μέσω των Ουκρανικών μέσων ενημέρωσης, γιατί σίγουρα τα ελληνικά δεν μας προμηθεύουν αυτή την πληροφορία. Υπάρχει αυτή τη στιγμή, για να ξαναπάω στην αυτάρκεια, στην περιβόητη ατάκα, υπάρχει αυτή τη στιγμή αντικατάσταση αυτών σήμερα στην Ελλάδα, για να έχουμε και εμείς φυλαγμένα τα νότα μας που λέμε. Πάμε σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Το αμφισβητείτε αυτό κύριε Μήτρου. Τι να αμφισβητείτε. Γιατί βλέπω ότι βάζετε ένα ερωτηματικό. Δεν τίθεται ζήτημα αμφισβήτησης. Δεν είναι θέμα αμφισβήτησης. Εγώ δεν είπα ότι δεν στέλνουμε. Τίθεται ζήτημα ενημέρωσης. Η αναπλήρωση που είπατε. Μα γιατί υπάρχει αναπλήρωση. Δεν υπάρχει αναπλήρωση. Υπάρχει αναπλήρωση. Μάλιστα. Επίσης, συγγνώμη, δεν διακόψα κανένα σε αυτή την κουβέντα. Δεν θέλω να με διακόψετε. Συνεχίζουμε. Σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα γείτονα ο οποίος διαρκώς όλα τα γειτονικά του κράτη αναφέρουμε στην Τουρκία. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Συνεχώς παρεμβαίνει και στα εσωτερικά και στα εξωτερικά των γειτονικών του χωρών. Ποιος είναι ο μοναδικός Έλληνας ευρωβουλευτής? Γιατί είπατε, ακούστηκε προηγουμένως, ότι οι εκπρόσωποι που στέλνουμε στην Ευρώπη δεν πετυχαίνουν τίποτα. Τα ψηφίζουν, τα δεχόμαστε αβίαστα εδώ πέρα. Άκουσα κάτι τέτοιους μηδενισμούς. Ποιος ήταν ο μοναδικός Έλληνας ευρωβουλευτής ο οποίος πέτυχε να περάσει ως πρόταση το εμπάργκο πώλησης όπλων στην Τουρκία, στο βαθμό που η Τουρκία αυτή τη στιγμή παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αναφερόμαστε στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν ήταν κάποιος άλλος ευρωβουλευτής. Αν ήταν, θα χαρώ να μου το πείτε και θα ανακαλέσω. Όπως σημαντική, εγώ θα προσθέσω του Νίκου Ανδρουλάκη στην πορεία του, στη θητεία του στο Ευρωκοινοβούλιο, πολύ σημαντική στιγμή,
Ήταν και η πρότασή του, η οποία επίσης πέρασε για αυτό το κοινό, την κοινή πολιτική για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Ακριβώς. Συζητάμε αυτή τη στιγμή για μια κλιματική, για μια κλιματική κρίση. Έχει απόλυτο δίκιο. Δεν θα διαφωνήσω εγώ. Έχει απόλυτο δίκιο ο κύριος Νταμπουρατζής και όσοι άλλοι το ανέφεραν ότι υπάρχουν πάρα πολλές προεκτάσεις. Όχι από την κλιματική αλλαγή. Δεν μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Μιλάμε για κλιματική κρίση. Είναι δεδομένο. Είναι το βιώνουμε καθημερινά, έτσι. Το βιώνουμε καθημερινά. Έξω ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει από τη σκόνη. Δεν είναι φαινόμενα τα οποία τα ζούσαμε Μάιο μήνα αυτά. Αυτή τη στιγμή, γιατί συζητάμε. Συζητάμε για ενεργειακή αυτάρκεια. Συζητάμε για ΑΠΕ. Για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και σας ρωτώ, αυτή τη στιγμή που υπάρχουν τα τεχνολογικά μέσα, να αναπτύξεις ένα σωρό ΑΠΕ. Το δίκτυο, για να το πω εκλακευμένα, το σηκώνει. Έχουν γίνει επενδύσεις ως προς την αναβάθμιση του δικτύου. Ή το δίκτυο θα πάει σε συγκεκριμένα φιλέτα, σε συγκεκριμένους προμηθευτές και θα καταλήξουμε να έχουμε ένα καρτέλ ενεργειακό όπως τα διάφορα καρτέλ τα οποία ζούμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Πάμε στο άλλο κομμάτι. Το αναφέρατε. Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας. Ποιοι πρωτοστάτησαν γι' αυτό? Γιατί δηλαδή μηδενίζουμε ό,τι γίνεται στην Ευρώπη και λέμε το ψηφίζουμε αβίαστα? Όχι, δεν μηδενίζουμε, άλλο μόνο έτσι. Επισητιστική κρίση, κοινή αγροτική πολιτική. Πρώτον, διορθώσατε κάποιους από τους προσαλλαλήσαντες, είναι μια ongoing διαπραγμάτευση. Δεν έχει τελειώσει αυτό το πράγμα. Όχι, τώρα ξεκινάει. Ακριβώς. Δεν είναι κάτι δεδομένο αυτή τη στιγμή. Και σας ρωτώ, σύσσωμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε πανελλαδικό επίπεδο, ναι. Έδειχναν τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του να πανηγυρίζει, διότι βγήκαμε από τη σκληρή εποπτεία λόγω των μνημονίων. Στοιχίζουμε να είμαστε σε εποπτεία, θυμίζω τα 99 χρόνια υπερταμείου του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αλλά βγήκαμε από τη σκληρή εποπτεία. Έτσι. Ανέδειξε ο τοπικός τύπος στο ίδιο μεγάλο βαθμό αυτό που συνέβη προχθές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον εμπεγμό των αγροτών, με το ότι είμαστε το μοναδικό κράτος που ο ΠΚΠ μπαίνει σε εποπτεία ευρωπαϊκή. Και με την έλλειψη. Αυτά τα πράγματα δεν δίνουν. Εμείς τα αναδεικνύουμε. Όχι, δεν είναι προσωπική, δεν είναι μορφή προς εσάς. Και θα προσθέσω και εδώ το θέμα το οποίο προχθές συζητούσαμε στην εκπομπή και έχει να κάνει με την έλλειψη ελέγχων και στο κομμάτι των ευρωπαϊκών επιδοτήσεων. Πολύ κοντά μας, σε γειτονική περιφερειακή ενότητα, έτσι, είχαμε μέχρι και συλλήψεις. Τι σημαίνει ευρωπαϊκή ενοποίηση? Ένα έλλειμμα στους ελεγχτικούς μηχανισμούς. Τι σημαίνει ευρωπαϊκή ενοποίηση? Θα μιλήσουμε για τους ελεγχτικούς μηχανισμούς. Κοιτάξτε, σημαίνει... απεριόριστο χρόνο δεν το ξέρω. Ωραία. Θα είμαι σύντομος. Τι σημαίνει ευρωπαϊκή ενοποίηση? Αυτή τη στιγμή ζητάμε, και νομίζω όλοι το αναφέρουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, την Ευρώπη των ίσων ευκαιριών, την Ευρώπη της ισονομίας, την Ευρώπη της ισοπολιτείας. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να στείλουμε τους εκπροσώπους μας που θα τα διαπραγματευτούν αυτά τα πράγματα. Ποιος θα τα κάνει αυτά? Οι εκπρόσωποι του Λαϊκού Κόμματος, το οποίο Λαϊκό Κόμμα δεν επιθυμεί να μπούμε σε ένα ενιαίο πλαίσιο δανεισμού σαν Ευρώπη. Το Λαϊκό Κόμμα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αναφέρω ξανά ότι είναι η ευρωομάδα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν επιθυμεί την αύξηση του προϋπολογισμού για να μπορέσουμε να προσπεράσουμε αυτά τα πράγματα. Εμείς απασοκτή λέμε. Όπως είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο με fast track επιτελικού κράτους διαδικασίες, σε πολλά εισαγωγικά όλα αυτά, μοιράστηκε, μιλάμε για ένα ολόκληρο ΕΣΠΑ αυτή τη στιγμή, άμα το δούμε, και με καθεστώς ποσοτικής χαλάρωσης και χωρίς υψηλή εποπτεία, μοιράστηκε σε συγκεκριμένες 200 επιχειρήσεις, όταν θα μπορούσε να μοιραστεί σε κοινωνική πολιτική. Εμείς γιατί συζητάμε? Συζητάμε για να υπάρχει θεσμοθετημένα, αλλά κατά πόσο λειτουργεί είναι το θέμα, νέα ταμεία ανάκαμψης. Να υπάρχει ένα ισχυρό ταμείο συνοχής, το οποίο θα αμβλύνει αυτές τις διαδικασίες. Ναι. Άρα καλό είναι να δούμε και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Ελεγκτικοί μηχανισμοί, και κλείνω για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι. Την επόμενη φορά θα συζητήσουμε για την ακρίβεια. Εγώ θα σας πω ένα πάρα πολύ απλό παράδειγμα. Σήμερα ο προϋπολογισμός, ο πληθωρισμός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πέφτει, όχι με τους ρυθμούς που προβλεπόταν, αλλά πέφτει. Συγκρατούνται οι τιμές. Στην Ελλάδα δεν έχουμε. Έχουμε μια αρνητική στασιμότητα αυτή τη στιγμή. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για τις τράπεζες. Βγάλανε όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία. Μία Ιουνίου, νέες αυξήσεις θα έχουμε σε τιμές. Βγάλαν όλα τα ειδησιογραφικά πρακτορία της χώρας ότι 41 εκατομμύρια ευρώ
επιδόθηκαν προστήματα στις τράπεζες. Ένας άνθρωπος που ούτε σε κομπιουτεράκι, ένας καθημερινός άνθρωπος, δεν έχει δει το νούμερο 41 εκατομμύρια, τι θα υποψιαστεί ότι γίνεται δουλειά? Μίλησε κανένας για τη γενική εικόνα? Μίλησε κανένας ότι με αυτές τις ληστρικές χρεώσεις που μας επιβάλλουν οι τράπεζες είχαν κέρδη 3,6 δισεκατομμυρίων ευρώ? Όλα αυτά τα προβλήματα, όλα αυτά τα ζητήματα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι μόνο εθνικά, είναι ευρωπαϊκά. Η πάταξη των καρτέλ είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα. Και κλείνω εδώ. Και δίνουμε το λόγο στον κύριο Σάκη Βαρδαλή, το εκπροσωπεί το Κομμουνιστικό Κόμμα. Κύριε Βαρδαλή, σας ακούμε, μπήκαν πάρα πολλά. Προφανώς, με τίτλους σε ορισμένα θέματα που θεωρώ εγώ τα πιο σημαντικά. Πηγάζουν από εκεί, μου, θα πρέπει να, φτάνουν μέχρι να εδώ, πηγάζουν από εδώ και φτάνουν μέχρι τις Βρυξέλλες. Κοιτάξτε, μπήκε ένα ζήτημα στο τραπέζι, αν κατάλαβα καλά, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθεί κάποιος, νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι υπόλοιποι ότι το ζήτημα της κρισιμότητας των ευρωεκλογών είναι να επιλέξουμε τους κατάλληλους, τους ικανούς ανθρώπους που θα πάνε να διαπραγματευτούν ή θα κάνουν σωστές συνεργασίες με άλλους κτλ. Και θα κάνουν φιλολαϊκή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, εκπροσωπώντας το Κομμουνιστικό Κόμμα, να σας διαβεβαιώσω για το εξής. Αυτό μπορεί να το δείτε και από δύο πλευρές. Πρώτον, την ιστορική. Ας πούμε, έχει μια εξέλιξη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πόσο φιλολαϊκή γίνεται σε μια πορεία? Πόσο των λαών μπορεί να γίνει στο μέλλον? Αλλά μπορούμε να το δούμε και από την ίδια τη λειτουργία του συστήματος αυτή. Θα σας το πω με παράδειγμα. Εμείς λέμε ότι όσο ικανούς και να στείλουμε, έτσι όπως το περιγράψαν οι υπόλοιποι συνομιλητές, αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση φιλολαϊκή δεν πρόκειται να γίνει. Χειρότερη μπορεί να γίνει. Και θα γίνει χειρότερη. Θα προσπαθήσω, με βάση τα ζητήματα που μπήκαν, χρησιμοποιώντας αυτά ως παραδείγματα, να το τεκμηριώσω αυτό. Το αμφισβητείτε ότι μπορεί να πείσει μια ελληνική ομάδα ευρωβουλευτών, έτσι, να πείσει τους θεσμούς όπως εσείς τους χαρακτηρίσατε, τα όργανα λήψης αποφάσεων εκεί? Αμφισβητώ το εξής, κατάλαβα το ερώτημα, για να κερδίζουμε χρόνο. Αμφισβητώ το εξής. Να τους πείσει ναι σε αντιλαϊκή κατεύθυνση, σε φιλολαϊκή όχι. Μάλιστα. Αυτό. Ωραία, αυτή είναι η άποψη. Ναι, προσέξτε όμως, θα πω τώρα να το τεκμηριώσω κιόλας, γιατί δεν είναι μόνο λέμε κάτι. Ακούστηκε στο τραπέζι. Θα χρησιμοποιήσω παραδείγματα από τη συζήτηση για να γίνει κατανοητή τουλάχιστον από τους ακροατές μας. Δεν λέω ότι όλοι θα συμφωνήσουν, αλλά εν πάση περιπτώσει να καταλάβουν τι λέει το ΚΚΕ. Πρέπει να στείλουμε ικανούς ανθρώπους για να επιτευχθεί η σύγκληση των οικονομιών, κάτι που δεν έγινε τόσα χρόνια και με ΕΟΚ και με Ευρωπαϊκή Ένωση από το 1992 μετά τη συνθήκη του Μάστριχ. Μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Για να το προσεγγίσουμε λίγο με τίτλους πάλι, και για να μπορέσουμε να το προσεγγίσουμε πρέπει να δούμε το επίπεδο της οικονομίας. Πώς λειτουργεί η οικονομία? Τα μεγέθη, διαφορετικά μεγέθη. Όχι, οικονομία. Να σας πω το εξής. Ο καπιταλισμός, αυτό το σύστημα που το κεφάλαιο λειτουργεί με βάση το κέρδος, μόνο αν ισόμετρη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει μεταξύ των επιχειρήσεων και κατ' επέκταση μεταξύ των κρατών. Δεν μπορεί να υπάρξει σύγκληση. Είναι απίθανο. Γιατί? Ένα-δύο παραδείγματα. Ο ανταγωνισμός είναι η βασική αρχή, πέρα από το κέρδος. Για να επιτευχθεί το κέρδος, ο ανταγωνισμός, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Να μην κάνω βαθιές αναλύσεις. Κάποιος θα χάσει και κάποιος θα κερδίσει. Να συγκλίνουν, αποκλείεται οι δύο επιχειρήσεις στον ίδιο κλάδο που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τα κέρδη. Το ίδιο φανταστείτε το στο επίπεδο καρτών, διότι όλα τα μονοπόλια, όλες οι επιχειρήσεις έχουν μία έδρα βάσης, ένα κράτος βάσης. Έτσι λοιπόν εξηγείται γιατί αντί να συγκλίνουμε, αποκλίνουν οι οικονομίες, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλο το καπιταλιστικό σύστημα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Είναι βασική νόμη εξέλιξης και λειτουργίας της ίδιας της οικονομίας. Όλα τα άλλα είναι απλώς αυταπάτες ή συνειδητά θέλουμε να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Αυτό έχει αποδειχθεί κιόλας. Δεύτερον, δηλαδή. Πώς? Είμαστε χαμένοι. Στον καπιταλισμό, ναι, γιατί θα πω τη λύση που ζήτησε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας από το ΚΚΕ. Τι διαφορά έχει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση? Δεν κατάλαβα το ερώτημα. Ναι. Λοιπόν, είμαστε χαμένοι από χέρι. Στην Ελλάδα μπορεί να γίνει. Και στην Ευρώπη μπορεί να γίνει και στην Ελλάδα μπορεί να γίνει. Θα σου πω τι θα γίνει όμως. Ναι, όμως τι το ξεχωρίζει? Τι δεν καταλαβαίνεις, άνθρωπο? Το ένα μεγαλύτερο. Λοιπόν, στον καπιταλισμό, τι δεν καταλαβαίνεις? Στον καπιταλισμό, σύγκληση οικονομιών δεν μπορεί να υπάρξει. Μπορούμε να συζητάμε 10 ώρες για να σου το αποδείξω. Εμείς λέμε όμως ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Συμφωνείς ότι. Λοιπόν, σε αυτά. Λοιπόν, αυτό. Έτσι λειτουργεί η οικονομία. Μάλλον διαφωνούμε σε αυτό. Προφανώς διαφωνούμε. Θα αλλάξουμε το θέμα.
Λοιπόν, ωραία, λοιπόν, άστο το πώς θα αναλλάξουμε. Κύριε Καλαμπάκα, χάνουμε χρόνο. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, άρα είναι κάτι το απραγματοποιείτο όσο ικανός ανθρώπος και να στείλει. Αυτή είναι η γνώμη μας. Αυτό μπορεί να αλλάξει βεβαίως, αλλά θα σας πω στο τέλος, γιατί το κρατάω στο τέλος. Μακάρι να έχουμε χρόνο να κάνουμε και έναν τελευταίο γύρο, κύριε Βαρδαλή. Όχι, σε αυτόν τον γύρο στο τέλος. Ωραία. Λέω, καλύτερα να το πράξετε τώρα. Ναι, ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Μπορεί να αλλάξει μια πολιτική άμυνα σε εισαγωγικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ικανούς, ικανότατους ανθρώπους ευρωβουλευτές, είτε από τη χώρα μας είτε από αλλού. Τι λέτε εσείς, ας πούμε, οι αστικές τάξεις των χωρών της Ευρώπης δεν θα προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους όσον αφορά την εξασφάλιση πηγών ενέργειας, των δρόμων μεταφοράς αυτών, καινούργιες αγορές για να εξασφαλίσουν κέρδη? Πώς θα εξασφαλίσουν κέρδη? Δεν θα χρησιμοποιήσουν και όπλα? Αυτό κάνουν τώρα. Ξέρετε τι κάνουν όμως όλα τα κόμματα? Μιλάνε, λένε, μα θέλουμε την Ευρώπη της ειρήνης. Μάλιστα. Όμως όλοι τους έχουν ψηφίσει την κοινή αμυντική πολιτική, την περίφημη ΚΕΠΑ, στην Ευρώπη. Το ΚΚΕ δεν το ψήφισε. Δεύτερον, στα εθνικά κοινοβούλια τις δαπάνες, τις εισαγωγικά αμυντικές, εμείς πιστεύουμε ότι είναι, και το λέμε, είναι νατοϊκές, αμερικάνικες και ευρωπαϊκές, για αυτούς γίνονται, για να εξασφαλίσουν αυτά που σας είπα προηγούμενα, όλοι τα ψηφίζουν. Και μετά λένε θέλουμε ειρήνη. Προσέξτε να δείτε, δεν είναι απλά πράγματα αυτά. Δέστε πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έχει τρελαθεί όλη η Ευρώπη να κάνει όπλα για αυτά. Γιατί τα φτιάχνουν? Γιατί τα παράγουν? Πού θα τα ρίξουν? Καταλαβαίνετε που πάμε? Και έχουμε απέναντι άλλες αστικές τάξεις, παραδείγματος χάρη της Ρωσίας, που και αυτοί θέλουν να εξασφαλίσουν τα ίδια πράγματα. Πηγές και δρόμους, και δρόμους μεταφοράς, εμπορεύματα, εμπορευμάτων και ενέργειας. Νέες αγορές. Θα σκοτωθούν και θα σκοτωθούν οι λαοί για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων που αντιμάχονται μεταξύ τους. Άρα λοιπόν, ο σωστός, η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι να σταθούμε με τους λαούς, όχι με τη μία ή την άλλη αστική τάξη της Ρωσίας ή της Ευρώπης. Πρέπει να πάμε κόντρα σε αυτούς. Να γιατί πρέπει να στηρίξουμε το ΚΚΕ. Γιατί είναι το μόνο που σήμερα, που τα πράγματα κινδυνεύουν, λένε όχι στους εξοπλισμούς και πρακτικά δεν τους ψηφίζει κιόλας. Πάει κόντρα σε αυτή την πολιτική. Γι' αυτό χρειάζεται ένα τέτοιο και μέσα στην Ευρωβουλή κόμμα που θα αναδεικνύει αυτά τα ζητήματα που δεν τα ακούσατε από τους άλλους και θα τα λέει στο λαό, και μάλιστα το κυριότερο, θα τον οργανώνει στην πάλη του. Μιλήσατε προηγουμένως για την Παλαιστίνη. Ποιος οργάνωσε κινητοποίηση στη χώρα μας ενάντια στη τέτοιο της Παλαιστίνης? Για συμπαράσταση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λοιπόν, έχει οργανώσει την σε μεγάλες, όχι λοιπόν, και σε μικρές περιφερειακές. Δεν είναι σχεδόν μόνο που ξεσκεπάζουμε την αντιλαϊκότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι που και άλλα κόμματα μια ισχυρότερη δύναμη σαν το ΚΚΕ μέσα στην Ευρωβουλή θα οργανώνει και την πάλη του λαού κόντρα σε τέτοια ζητήματα. Τέλος, συγγνώμη Κωνστάω, και αυτό με τίτλους δεν θα το. Λοιπόν, και τι θα γίνει? Εδώ έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εναλλακτική λύση υπάρχει? Δεν ξέρω τι κατάλαβε εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς. Εμείς, με τίτλους το λέω, ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε ενάντια σε κάθε υπεριαλιστικό οργανισμό και θα ζητάμε τον απεγκλωβισμό της χώρας μας. Είτε αυτός είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί είμαστε ενάντια, το λέω ξεκάθαρα, είτε είναι το ΝΑΤΟ και εν πάση περιπτώσει κάθε υπεριαλιστικό οργανισμό. Άρα λέτε να φύγουμε? Να φύγουμε, ναι, προφανώς. Είναι θέση, είναι δεν νομίζω ότι σα εκπλήσει. Όχι, δεν με εκπλήσει, εννοώ. Είναι θέση, λοιπόν, δεν το λέμε για πρώτη φορά με αυτή την έννοια, λέω, μη σα εκπλήσει. Και το λέω γιατί κατάλαβα ότι κάτι άλλο κατάλαβε ο εκπρόσωπο τη Νέα Αριστερά. Αυτή είναι η θέση, πάγια. Να με διακόψει. Ένα συνάδελφό σα υποψήφιο ευρωβουλευτή σε άλλε ευρωεκλογέ, δυστυχώ δεν θυμάμαι σε ποιε, από τη στιγμή που το ΚΚΕ είναι ενάντια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέλει να φύγει η χώρα μας από αυτή την ευρωπαϊκή οικογένεια, για ποιο λόγο συμμετέχετε? Το απάντησε στο Ευρωβούλιο. Είναι δηλαδή το καλύτερο ερώτημα. Εκ των έσω, είναι το καλύτερο ερώτημα που μου κάνατε. Το απάντησα, θα το πω με μία λέξη. Με μία λέξη, σας παρακαλώ. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο. Γιατί είμαστε οι μόνοι που διαφωνούμε και είμαστε οι μόνοι που θα βγάλουμε τα αντιλαϊκά σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο λαό. Και θα τον οργανώσουμε. Γι' αυτό. Λοιπόν, η λύση είναι, αντί της Ευρωπαϊκής Ένωσης των αστικών τάξεων, είναι η Ευρώπη των λαών, η Ευρώπη του σοσιαλισμού. Μπορώ να σας το αναλύσω όση ώρα θέλετε, αλλά επειδή δεν έχετε χρόνο. Αλλά, ναι, αντί ένωση των αστικών τάξεων, ένωση των λαών, δηλαδή σοσιαλιστική ένωση. Αυτή είναι η λύση.
μέσα σε αυτό το σύστημα φιλολαϊκή λύση δεν μπορεί να υπάρξει. Ο υποψήφιος ευρωβουλευτής με την ελληνική λύση, ο κύριος Γιώργος Μιλωνάς. Λοιπόν, πιάστε το όπου θέλετε, κύριε Μιλωνά. Έχει μπει στη συζήτηση όλο το πλάνο. Όλο το πλάνο έχει ανοίξει. Επειδή βλέπω ότι. Για να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό σαν χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπέρ του ελληνικού λαού και μόνο, μία λύση υπάρχει. Όπως τη βλέπω εγώ με το μυαλό μου, που είμαι άσχετος, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με αυτά τα θέματα και η μόνη εφικτή λύση που βλέπω, γιατί ακούω τον καθένα να λέει ότι για εκείνο το θέμα ο μόνος που έκανε καλό είναι ο ευρωβουλευτής του δικού μου κόμματος, στο άλλο το θέμα μόνο του δικού μου κόμματος, μόνο στο ΟΝΟΥ. Να μην υπάρχουν κομματικά, να μην κατεβαίνουν κομματικά στις ευρωεκλογές. Να κατεβαίνουν 100-200 άνθρωποι, χωρίς κόμματα, χωρίς παρατάξεις, όλοι. Αυτό είναι πρόταση του κόμματος. Όχι πρόταση δικιά μου. Πώς βλέπω ότι μπορεί να γίνει κάτι καλό. Προσωπική, το κόμματος όχι. Προσωπική δικιά μου. Γιατί? Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν υπάρχει. Εμείς κάνουμε εσωτερική πολιτική να κατηγορήσουμε τα κόμματα τα δικά μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο ένας κατηγορεί τους βουλευτές, του ευρωβουλευτές του ΟΝΟΥ, δεν κάνουν τίποτα και το αντίστοιχο το ανάποδο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Όπως το βλέπω εγώ με το μυαλό μου από το διάλογο που γίνεται εδώ πέρα. Γιατί από αυτό το διάλογο εσείς άμα καταλάβετε κάτι, ότι μπορεί να έχουμε ποτέ μια κοινή πορεία και ένα κοινό μέτωπο κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει τις μεγάλες χώρες, τις μικρές χώρες. Κακά τα ψέματα, οι μεγάλες χώρες είναι ενωμένες και κοιτάνε μόνο το δικό τους το καλό. Τι κοινό μπορεί να έχουμε εμείς με τη Φιλανδία που είναι οικονομική ανεξάρτητη, αδυνατή, με τη Γερμανία που έχουν μισθούς δεκαπλάσιους από εμάς. Και οι μεγάλες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, το λέω, γιατί δεν γίνεται. Εσείς τώρα μπορείτε να σεγαστείτε στο σπίτι σας με έναν πλανόδι που μένει σε τσαντήρια να τον βάλετε στο σπίτι σας, τι κοινό μπορεί να έχει. Το ίδιο πράγμα είναι. Αυτές οι συμμαχίες που γίνονται από τις χώρες του Νότου δεν γίνονται τυχαία. Γίνονται ακριβώς για να μπορέσουν. Γιατί βλέπουν οι άνθρωποι του Νότου ότι δεν έχουν καμία τύχη μπροστά για να μπορέσουν από κοινού. Άρα. Προβλέπονται όμως και μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτού του είδους συνεργασίες. Βεβαίως. Δεν είναι απαγορευτικές. Και που δεν απαγορευτικές και τι γίνεται. Γιατί δεν μπορούν να κάνουν τίποτα οι συμμαχίες αυτές. Είναι ανύπαρκτες. Και να ενωθούν δύο αδύνατοι. Πώς μπορούν να χτυπήσουν ένα δυνατό. Δεν γίνεται. Είναι ανύπαρκτες συμφωνίες. Έχουν γίνει πόσες συμφωνίες. Μπορεί να έχουν γίνει, δεν ξέρω. Και έγινε κάτι. Πού βοηθήθηκε ο Νότος? Δεν βοηθήθηκε πουθενά. Λοιπόν, και δυστυχώς έτσι τα βλέπω εγώ με το μυαλό μου. Τώρα, αν μπορεί κάποιος άνθρωπος να πει ότι βλέπει κάτι διαφορετικό, δεν μπορώ να καταλάβω, πρέπει να ζει σε άλλη πραγματικότητα. Δεν υπάρχει κάτι, όταν τα συμφέροντα είναι αντικρουόμενα, πώς μπορείς να κάτσεις και να τα βρεις με έναν άνθρωπο? Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Τελειωμένο πράγμα. Δεν γίνεται. Δεν έχουμε κοινά συμφέροντα. Εσύ, ο μεγάλος, ο δυνατός, έχει σκοπό το συμφέρον και πώς να οικονομήσει περισσότερα και να κάνει, και ο αδύνατος λαός πώς να καταφέρει να ζήσει και να επιβιώσει. Τι κοινό συμφέρον έχουμε εμείς και να κάτσουμε να βρούμε μαζί κάτι κοινό? Πώς τη θέλει την Ευρωπαϊκή Ένωση η ελληνική λύση? Δεν και είναι πώς τη θέλει, δεν ξέρω πώς τη θέλει. Δεν έχω συζητήσει μαζί με όλους τους υποψήφιους ελληνική λύση πώς τη θέλει. Εάν κάτι όμως δεν μας αρέσει, πρέπει να προτείνουμε και. Η κεντρική πρόταση του κόμματος της ελληνικής. Πώς μπορούμε να τα αλλάξουμε? Η κεντρική πρόταση είναι το λογικό της για μια γενική πρόταση είναι όλοι οι ευρωβουλευτές που εκλέγονται με όλα τα κόμματα, προσωπική μου άποψη, να κάθονται να συνονούνται πιο μπροστά, να βάζουν 5 βασικές γραμμές, οι οποίες δεν θα κάνει πίσω κανένας για κανένα συμφέρον. Καταρχήν δεν πρέπει να ενώνονται με κόμματα ευρωπαϊκά άλλα. Δηλαδή να πηγαίνει Νέα Δημοκρατία με το λαϊκό. Έτσι λειτουργεί. Ναι, να μην είσαι βρωμάδες, έτσι δεν είναι. Γιατί μετά θα είμαστε μόνοι μας συγκόντρα. Πάλι τα ίδια, πάλι τα ίδια. Ό,τι γίνεται εδώ στο τοπικό επίπεδο, στο ελληνικό κοινοβούλιο, μεταδίδεται και γίνεται και το ίδιο στην Ευρώπη. Και ό,τι έχουμε αποτελέσματα εδώ πέρα. Δεν συμμετέχει σε καμιά ευρωομάδα η ελληνική λύση? Όχι. Εκτός των ευρωομάδων είναι? Ναι. Γιατί όλες οι ευρωομάδες ήθελαν να βγουν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ. Εμείς δεν θέλαμε. Και γι' αυτό το λόγο δεν μπήκαμε σε καμία ευρωομάδα. Λοιπόν, το μόνο που εφικτό και μπορεί να γίνει είναι αυτό εδώ. Να κάτσουν να συνομηθούν όλοι οι εκλεγμένοι ευρωβουλευτές και να βγουν σαν μπραβομία κάποιες κόκκινες γραμμές σε 5 βασικά θέματα. Μια μήνυμα συνεργασία. Ναι, αλλιώς δεν γίνεται. Ό,τι παθαίνουμε
σε ελληνικό επίπεδο, πάμε το μεταδίδουμε εκεί πέρα και γίνεται και το ίδιο εκεί και τα αποτελέσματα είναι αυτά. Το μόνο που έχουμε να πενέψουμε καθένας για τον, για τον ευρωβουλευτή του κόμματό τους που πέτυχε κάτι να μην σημαντικό. Ναι. Πετυχαίνουν. Ναι, αυτό λέω. Όταν και τη Νέα Δημοκρατία πέτυχε και του Πασόκ πέτυχε και τη Ελληνική Λύση πέτυχε. Σε ποια ζητήματα γενικά όμως πέτυχε τίποτα απολύτω. Μα ο πολίτης αξιολογεί, βρήκε. Ναι, γενικά. Ο πολίτης βλέπει ότι δεν πέτυχαν απολύτω τίποτα. Αυτή είναι η άποψη του κυρίου Γιώργου Μιλωνάου. Πολιτών όλων πιστεύω. Ολοκληρώσατε. Ναι. Δίνουμε λοιπόν το λόγο στην κυρία Ιατρίδου Δέσποινα, υποψήφια ευρωβουλευτή με το κόμμα Νίκη. Περιοδεύει στην περιοχή μας, είναι από τη Λάρισα η κυρία Ιατρίδου. Κυρία Ιατρίδου, να σας ακούσουμε. Η πρώτη σας παρέμβαση, η οποία περισσότερο σε διαδικαστικά ζητήματα, επεξηγήσατε διαδικαστικά ζητήματα λειτουργίας των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αίσθηση στην ομιγύρη εδώ, στη συζήτηση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπήκαν πάρα πολλά θέματα. Να σας ακούσουμε. Και πραγματικά δεν ξέρω από πού να αρχίσω, γιατί αν ξεκινήσω να τον αντίλογο για καθένα από αυτά, θα τελειώσουμε αύριο. Και δεν είναι μόνο δική μου αίσθηση. Το θέμα είναι, θα προτιμούσα λοιπόν να δώσω μία άλλη οπτική στο τι θα θέλαμε να επιτύχουμε μέσα στο κοινοβούλιο και ποια είναι τα θέματα. Καθένας θέτει ζητήματα που θα θεωρούσε λογικά, αλλά ξεχνάμε ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει το πρόγραμμα εργασίας στην ατζέντα για το τι θα συζητήσει το Ευρωκοινοβούλιο μέσα στο 24. Κάποια από αυτά έχουν ήδη ξεκινήσει και έχουν υλοποιηθεί το νέο Κοινοβούλιο, εφόσον θα αναλάβει, θα πρέπει να συνεχίσει τη δουλειά. Και τέθηκαν ήδη κάποια ζητήματα, όπως για παράδειγμα η πράσινη μετάβαση, σημαντικότατο θέμα, γιατί θα πρέπει να το, πώς θα το προσεγγίσουμε, να δούμε πώς θα το προσεγγίσουμε. Αναφέρθηκε μάλιστα η κλιματική κρίση και είναι ένας πολύ ωραίος όρος η κλιματική κρίση, γιατί στην κρίση πολλοί βλέπουν ευκαιρίες και πολλοί την εργαλειοποιούν για να δημιουργήσουν νέες αγορές, να δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες, να δημιουργήσουν νέα κέρδη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν πρέπει να ασχοληθούμε με το περιβάλλον, γιατί το περιβάλλον μας είναι αυτό στο οποίο ζούμε, χρειάζεται να το προστατεύσουμε, αλλά πρέπει να γίνει αυτό με επιστημονικό τρόπο, πρέπει να γίνει η αξιολόγηση και πρέπει να γίνεται πάντα με γνώμονα το συμφέρον του πολίτη. Δηλαδή, μία πολιτική η οποία περιορίζει πάρα πολύ τον πολίτη και του κάνει αδύνατο να λειτουργήσει, τι όφελος έχει? Να πάρουμε το θέμα της αγροτικής πολιτικής. Όταν δημιουργείς τέτοιους κανονισμούς και πολιτικές που ουσιαστικά κάνεις αδύνατο στον παραγωγό να θέλει, στον κτηνοτρόφο, να θέλει να έχει την επιχείρησή του, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για την Ευρώπη? Θα πει ο παραγωγός, δεν βγαίνω, κλείνω την επιχείρηση. Τι θα γίνει? Γιατί άπτονται σημαντικών ζητημάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με τη βιομηχανία. Έχουμε υπόθηκε από πάρα πολλούς, από βιομηχάνηση στην Ευρώπη. Το έχουμε δει. Ζώντας στο Βέλγιο όλα αυτά τα χρόνια, έχουμε δει μονάδες να κλείνουν από τη μια μέρα στην άλλη, 2.000 άτομα, 3.000 άτομα, ένα ολόκληρο χωριό να μένει άνεργο από τη μια μέρα στην άλλη. Με όλα τα συνεπακόλουθα για τα ασφαλιστικά συστήματα, για την κοινωνία, για τους ανθρώπους τους ίδιους. Λοιπόν, δεν είναι ζητήματα μόνο της Ελλάδας. Είναι της Ευρώπης που πρέπει να ασχοληθούν. Να πάω παραπέρα. Ψηφιακή μετάβαση. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα. Είναι στην ατζέντα. Τι σημαίνει ψηφιοποιώ? Σημαίνει... Και πολύ πάνω, κυρία Ιατρίδου. Ακριβώς. Και πολύ πάνω στην ατζέντα. Και δεν έχει αναφερθεί. Όταν ψηφιοποιώ, μαζεύω δεδομένα, τα αποθηκεύω και τα παρέχω. Όταν αυτό αφορά προσωπικά δεδομένα, προφανώς αφορά και την προσωπική μας ελευθερία, την ατομική μας ελευθερία. Είναι έτοιμη η Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχει το πλαίσιο εκείνο ώστε να διασφαλίσει ό,τι έχει να κάνει με τη διακίνηση και την πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, είτε αυτά είναι δεδομένα ταυτοποίησης, είτε αυτά είναι δεδομένα ιατρικά, είτε αυτά είναι δεδομένα οικονομικά, μιλάμε για το ψηφιακό πορτοφόλι. Πού είμαστε? Ξέρουμε να λειτουργήσουμε. Και βέβαια εκεί τίθενται και άλλα ζητήματα στο πώς προχωρούμε, γιατί όλες αυτές οι τεχνολογίες
έχουν και παρεπόμενα, ζητάνε δεξιότητες. Δεν καταλαβαίνουν όλοι γιατί μιλάνε. Μιλάνε πολύ για την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν καταλαβαίνουν τι ακριβώς είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Νομίζουν ότι είναι ο υπολογιστής τους που πατάνε το κουμπί και τους κάνει την πράξη 2 επί 2 κάνει 4. Δεν είναι αυτό. Λοιπόν, αυτά τα θέματα πρέπει να τα δούμε πάρα πολύ σοβαρά. Πρέπει να έχουμε άποψη, πρέπει να τα συζητήσουμε όταν γίνεται η συζήτηση, σε real time, στα εθνικά μας κοινοβούλια, στο δικό μας κοινοβούλιο και να φτάσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να συμμετέχουμε στις συζητήσεις και ανάλογα μετά να πούμε ότι μας το έφερε οι Βρυξέλλες. Όχι όμως χωρίς να έχουμε κάνει τον αγώνα μας εκεί. Κάποια από τα θέματα. Τέθηκε και το θέμα του Ευρωπαϊκού Στρατού, για παράδειγμα, γεωπολιτικά. Η Ευρώπη έχει μείνει πίσω. Δεν υπάρχει σύνεση. Δεν υπάρχει αλληλεγγύη. Μία από τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την άμυνα τη συζητάει. Μπαίνει στη συζήτηση το θέμα του Ευρωστρατού. Υπάρχουν ζητήματα σύνθετο και σύνθετο. Γιατί περισσότερες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και μέλη του ΝΑΤΟ. Είναι δύσκολο το θέμα του Ευρωστρατού. Δεν ξέρω πώς θα το επιλύσουν. Ακριβώς. Είναι ένα ζήτημα συγκρουσιακό. Ακριβώς. Άλλο το θέμα της άμυνας. Ανοίγει συζήτηση και γι' αυτό θα δούμε πώς θα συμφωνήσουν. Είναι τα συμφέροντα της χώρας μας. Ακριβώς. Και για να μην πούμε και άλλα πράγματα, γιατί μιλάμε για τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, με καμιά γενοκτονία δεν συμφωνούμε, αλλά έχουμε και τη γενοκτονία των Ποντίων που όλοι σφυρίζουν αδιάφορα όταν μιλάει κάποιος Έλληνας. Μιλάμε για την εισβολή στην Ουκρανία και εγώ το έζησα αυτό, την εισβολή στην Ουκρανία πώς την αντιμετώπιζαν οι Ευρωπαίοι, που όλοι πανικοβλήθηκαν, ήρθε ο πόλεμος ξαφνικά στη χώρα τους. Κανένας δεν μιλάει για την εισβολή στην Κύπρο, που είναι κράτος μέλος. Θεωρούν ότι η Κύπρος είναι ένα νησί που ζουν Κύπροι και Τούρκοι. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ποιος θα πει αυτή την ιστορία εκεί πέρα? Ποιος θα ζητήσει να πάρουν θέση και οι Ευρωπαίοι όταν δεν ξέρουν την ιστορία? Εμείς πρέπει να είμαστε εκεί να τους πούμε 5 πράγματα. Κάποια θέματα που θα έθετα εγώ από τη δική μου μεριά και χωρίς να μπω έτσι σε περαιτέρω διενέξεις ή οτιδήποτε, αλλά όλα αυτά τα θέματα θα δημιουργήσουν το προφίλ μιας Ελλάδας στην Ευρώπη που δεν είναι παρείας, που δεν πάει και για να διεκδικήσει αποζημιώσεις περισσότερες, που και τις επιδοτήσεις που παίρνουμε, τις δικαιούμαστε, γιατί συνεισφέρουμε στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Δεν μας τις χαρίζει κανένας. Δεν μας τις χαρίζει. Τις δικαιούμαστε και μάλιστα πρέπει να εντείνουμε και τις προσπάθειές μας για να χρησιμοποιούμε, γιατί έχουμε υπολοιπόμαστε, δεν τις καταναλώνουμε ό,τι δικαιούμαστε. Άρα υπάρχουν, ακριβώς, υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που είναι στο τραπέζι, που μπορούμε να κάνουμε και να πάμε εκεί να δείξουμε το φως μας. Οι Έλληνες είναι φως, μπορούμε να κάνουμε πράγματα και καθένας από εμάς να σταθεί μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη θέση αυτή που έχει, όποια είναι, να κάνει ό,τι μπορεί από τη μεριά του, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε τη θέση μας μέσα στην Ευρώπη, τη θέση που θέλουμε. Ολοκληρώσατε, κυρία Τρίδου. Δεν νομίζω. Ναι. Σύντομη, εντός του χρόνου της, δίνουμε το λόγο στον προσωρινό συντονιστή της Νέας Αριστεράς στην Ξάνθη, τον κύριο Νίκο Καλιαμπάκα. Λοιπόν, πραγματικά ανοίξαμε μια κουβέντα, όπως είπαν όλοι, συμφωνήσαμε, πάρα πολύ μεγάλη. Να απαντήσω δύο πράγματα για το κράτος δικαίου, γιατί μείναμε στο... Θα ανοίξουμε μια ομιλία. Ναι, αλλά πρέπει να απαντήσω μια που μου ζητήθηκε. Να σας ακούσω. Σκάνδαλο Νοβάρτης. Ξαφανίστηκε από το χάρτη. Καταδικάστηκε, πρόσεξε. Καταδικάστηκε στην Αμερική, καταδικαστήκαμε στην Αμερική και στην Ελλάδα. Δεν θα άνοιξε μύτη. Δηλαδή, καταδικάστηκε η Νοβάρτης στην Αμερική και στην Ελλάδα το ίδιο ζήτημα δεν άνοιξε μύτη. Μάλιστα έγινε η εισαγγελέας, πρόσεξε να δει το τρελό της υπόθεσης. Πού ξέρει. Η εισαγγελέας που έτρεχε την υπόθεση και ο υποφερόμενος που έπρεπε να ερευνηθεί ο Άντωνης Γεωργιάδης, υπουργός, άνοιξε το θέμα και άλλαξε την εισαγγελέα. Δηλαδή αυτός που κατηγορείται έχει το δικαίωμα να αλλάξει την εισαγγελέα. Λοιπόν, αυτά μόνο κράτος δικαίου δεν είναι. Να πω και τις καταδίκες που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κοντεύουμε να τις χιλιάσουμε. Είναι γύρω στις 900, από ό,τι διάβασα. Λοιπόν, και οι καταδίκες, οι 400 περίπου, είναι για το κράτος δικαίου. Πέρα από τις
Λοιπόν, 400 όταν έχει σαν κράτος απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για το κράτος δικαίου 400 φορές, είναι πάρα πολλές. Και οι περισσότερες, από, να ξεκινήσω από τον, γιατί τώρα είναι και στη Νέα Δημοκρατία ο υπουργός, τότε ήταν στο ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι στη Νέα Δημοκρατία. Υπουργός Δικαιοσύνης, για το πώς έπαιρνε, τις αιμοληψίες σε αστυνομικά τμήματα για τις ορθωτικές. Τώρα βέβαια είναι στη Νέα Δημοκρατία, πρέπει να τον δικαιολογήσει όλη αυτή την πράξη. Αλλά φανταστείτε δηλαδή η χώρα μας να λέμε ότι έχουμε μια εκτίμηση, ο Πρωθυπουργός έχει μια άλλη άβρα στην Ευρώπη και από στην Ευρώπη να μένουν σε καταδικάζουν κάθε εβδομάδα έχουν δικιά μας υπόθεση. Για να καταδικαστεί η Ελλάδα. Αυτή είναι το μεγαλείο του Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει, τελειώνουμε εκεί. Γιατί μου ζητήθηκε, οπότε απάντησα. Κοίταξε να δείτε. Αυτό, η ανάλυση που έκανα περί καπιταλισμού του ΚΚΕ. Εγώ από τη μεριά μου, όχι προσωπικά μόνο, αλλά και σε ένα πολιτικό χώρο, δεν διαφωνεί κανένας το πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός. Αυτός είναι ο καπιταλισμός. Τότε η διαφορά μας ποια είναι. Πώς αυτό το πράγμα ανατρέπεται. Ωραία, τότε πώς μιλάτε για σύγκληση και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Να συγκλίνουν οι οικονομίες της Ευρώπης για παράδειγμα. Αφού συμφωνείτε, λέτε. Θα γίνουν πάνω στα πρότυπα που εμείς θέλουμε. Δηλαδή την Ευρώπη των λαών και την Ευρώπη των εργαζομένων. Αυτή είναι η σύγκληση που εμείς επιθυμούμε. Και θέλουμε ό,τι συγκλίσει να γίνεται πάνω σε αυτή τη βάση. Δεν θέλουμε μια Ευρώπη ξενοφοβική, δεν θέλουμε μια Ευρώπη που να έχει φράχτες, δεν θέλουμε μια Ευρώπη που να μισεί το διαφορετικό, δεν θέλουμε όλη την Ευρώπη που θα περνάει τη λαϊκά μέτρα απέναντι στους λαούς. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε, να μην μπαίνουμε στο ίδιο καλούπι. Τα εξοπλιστικά προγράμματα. Σηκώσαμε κεφάλι σαν Νέα Αριστερά για τα αεροπλάνα. Δεν χρειαζόμαστε άλλα εξοπλιστικά προγράμματα. Είναι Ευρώπη εδώ πέρα που θα μπορούσαμε μέσα από αυτήν την Ευρώπη να λειτουργήσουμε και να προστατεύσουμε και τα ευρωπαϊκά μας σύνορα. Αν θέλουμε, αλλά όχι με φράχτες. Φράχτες αποδείχτηκε, εδώ είμαστε, ζούμε σε αυτήν την περιοχή, αποδείχτηκε ότι είναι μια απάτη. Είναι μόνο προεκλογική καμπάνια του Μητσοτάκη ο φράχτης. Και μάλιστα ανατέθηκε σε γνωστό συγγενικό πρόσωπο του Μητσοτάκη, της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος. Όλοι ξέρουμε ότι ο Γεραπετρίτης πήρε την ανάθεση για να φτιάξει συγγενικό πρόσωπο του Γεραπετρίτη, η εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει, να με διορθώσει. Λοιπόν, οπότε. Μην ξεγελιόμαστε. Είναι πολιτική φιέστα του Μητσοτάκη όσον αφορά την ασφάλεια. Ξέρουμε πολύ καλά ότι άμα ξεκινήσουμε από εδώ να πάμε στην Αλεξανδρούπολη θα συναντήσουμε 100 άνθρωπους ταλαιπωρημένους που έχουν περάσει τα σύνορα και έρχονται προς την Ελλάδα. Αλλάζουν οι διαδρομές απλώς. Δεν μας προστατεύει, ούτε προστατεύει την χώρα, ούτε αλλάζει τίποτα ένας φράχτης στον Εύρο. Αλλάζουν τα δρομολόγια και ακριβένουν τα κόμιστρα που παίρνουν οι διακινητές. Θα σας θυμίσω όμως, κύριε Καλιαμπάκα, ότι η συζήτηση αυτή άνοιξε και δημιουργήθηκε, κατασκευάστηκε περαιτέρω, ενισχύθηκε περαιτέρω ο φράχτης με αφορμή τα γεγονότα του 20. Τα θυμόσαστε. Ναι, εκεί και αν ήταν. Μια ιστορία. Λοιπόν, ήταν από μια μεριά η Τουρκία που ήθελε να εργαλειοποιήσει. Σας υπενθυμίζω. Ναι, πάρα πολύ καλά το ξέρω. Ήταν μια μεριά η Τουρκία που ήθελε να εργαλειοποιήσει την υπόθεση για απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από εδώ μεριά ένα κράτο, μια κυβέρνηση που ήθελε να εργαλειοποιήσει το θέμα για εσωτερική κατανάλωση στην Ελλάδα. Το κατάφεραν και οι δυο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση τι έκανε τότε. Θέλω να διαφωνήσω. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν χειρότερο. Το χειρότερο, ήταν χειρότερη στην όλη περίπτωση. Γιατί υποτίθεται και μεγαλύτερη ευθύνη. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σου σε αυτό το θέμα. Ήταν και χειρότερη κιόλας από τις δύο κυβερνήσεις. Και από εμάς και από αυτό, ίσως να συγκοντάρισε και όλη την ιστορία, ας πούμε, για να δημιουργήσει. Γιατί έχουν δημιουργηθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να τα λέμε ξεκάθαρα, ξενοφοβικές κυριάρχησαν αυτά τα κόμματα. Εσείς πάντως τότε στο ΣΥΡΙΖΑ είσαι. Εγώ τότε στο ΣΥΡΙΖΑ ήμουν και ήμουν από τους ανθρώπους που είχαμε πάει και στο φράχτη, είχαμε
Ευτύχημε να μην πάμε πίσω. Να μην πάμε πίσω, κύριε Καλιαπάκη. Το είπαμε για τον καπιταλισμό. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα. Δεν έχω σημειωμένα άλλα πράγματα για το αυτό. Υπόθηκαν πάρα πολλά. Δηλαδή, τα δύο που σημείωσα εγώ ήταν που μας καίνε δηλαδή πάρα πολύ, ήταν το κράτος δικαίου που πρέπει κάποια στιγμή αυτή η χώρα να αποκτήσει. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Φοβούνται οι πάντες τους. Και το, όχι μόνο το κράτος, να συμφωνήσει και με τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ, η Ευρώπη των δικαίων. Είδαμε ένα απλό παράδειγμα. Τι έγινε στην Κυροβίδη, ρε παιδιά. Δηλαδή, απλά πράγματα που καθημερινά τρελαίνουν στην Ελλάδα. Λοιπόν, όσον αφορά το Ισραήλ, το Ισραήλ και πώς λειτουργήσε. Είναι θέμα ευρωπαϊκής αξιοπρέπειας αυτό που έγινε τα πράγματα. Είναι θέμα το πώς έχει περάσει η πολιτική συζήτηση. Ολοκληρώσατε. Σε πολλά ζητήματα. Περνάμε στην μεταπολιτική, είναι άλλο κουβέντα αυτό. Ολοκληρώσατε. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Είναι μεγάλη υπόθεση, αλλά βλέπουμε αυτή τη στιγμή, είναι ένα παράδειγμα, δεν είναι μικρό, είναι τεράστιο, πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη. Πόσο ξενοφοβική και πόσο έχει πέσει πάνω από την Ευρώπη το μαύρο σκοτάδι του εθνικισμού, του πατριωτισμού με τη, όλη την κακή έννοια που υπάρχει γύρω από αυτό, που έχει πλεχτεί γύρω από αυτό το ζήτημα. Το πόσο φοβική έχει γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλά ζητήματα. Αυτό διαφαινόταν όμως και στις προηγούμενες ευρωεκλογές του 19, παρόλα αυτά οι Ευρωπαίοι πολίτες στην κάλπη, την Ευρωκάλπη, αντιστάθηκαν σε αυτό το φαινόμενο που ήταν ελπίζω και τότε πάνω από ελπίζω αυτή τη στιγμή να λατρεπούν οι προγνώσεις και να αντιστραφούν οι όροι αυτή τη στιγμή. Έχουν αλλάξει δεδομένα και σε εθνικές εκλογές όμως που αλλάζουν τα δεδομένα σε σχέση με το 19. Ολοκληρώσατε κύριε Καλιαμπάκα. Ναι. Δίνουμε λοιπόν το λόγο στο συντονιστή του ΕΠΑΜ Ξάνθης, τον κύριο Γιάννη Σιαμίδη. Κύριε Σιαμίδη, με εσάς κλείνουμε σήμερα τη συζήτηση. Θέλω να μαζέψουμε το χάος βέβαια. Ναι, είναι ομολογουμένως πρόκληση. Ναι, δύσκολο. Λοιπόν, εγώ θέλω λίγο να επισημάνω το γιατί θα ήταν σημαντικό να βρεθούν δυνάμεις σαν το ΕΠΑΜ στην Ευρωβουλή. Πρώτον, βλέπουμε ότι. Δεν έχει ευρωπαϊκά χαρακτηριστικά ή κάνω λάθος. Όχι, ίσα-ίσα. Είμαστε πολύ ενάντια σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωραία. Δεν είμαστε ενάντια στην έννοια της Ευρωπαϊκής. Καλά, το θυμάμαι, ναι. Αλλά σε αυτήν την Ευρωπαϊκή Ένωση και εναντίον του ευρώ είμαστε πάρα πολύ. Γιατί. Α, δεν το αναλύσουμε άμα έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο σήμερα. Ναι, κάποια άλλη στιγμή. Ναι, ναι. Απλά κάποιος θα ψάξει την ιστορία του ευρώ. Θα το κάνουν οι υποψήφοι ευρωβουλευτές σας. Θα το κάνουν οι υποψήφοι ευρωβουλευτές σας. Οι πολίτες θα το κάνουν αυτό που λέτε. Γιατί η γνώση είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω είναι γιατί θα πρέπει να βρεθεί το ΕΠΑΜ στην Ευρωβουλή. Λοιπόν, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή συνολικά στην Ευρώπη υπάρχει ένα κύμα αποδοκιμασίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και στα ευρωπαϊκά τα υφιστάμενα τα κόμματα. Και μπορώ να πω και στα κοινωνικά και στα οικονομικά συστήματα τα οποία φαίνεται να έχουν αποτύχει όλα τα συστήματα αυτά. Γιατί βλέπουμε ότι καθημερινά η ζωή του μέσου Ευρωπαίου χειροτερεύει. Και το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια επιδεινώνεται αυτή η χειροτέρευση. Σε αυτά τα πλαίσια έχουν αρχίσει και δημιουργούνται δυνάμεις σε πολλά κράτη οι οποίες θέλουν κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς το σύστημα πρημοδοτεί τις ακροδεξίες δυνάμεις, γιατί οι ακροδεξίες δυνάμεις είναι αυτές που υπηρετούσαν πάντα το σύστημα. Αλλά εμείς θέλουμε κάτι προοδευτικό και κάτι ριζοσπαστικό με την έννοια, όχι αυτή την έννοια που δυστυχώς έχει επικρατήσει στην Ελλάδα και την έχει δυστυχώς η ελληνική αριστερά την έχει διασύρει. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι ζούμε σε μια εποχή τεράστιων τεχνολογικών εξελίξεων και επιστημονικών εξελίξεων και θα πρέπει να υπάρχουν δυνάμεις που θα μπορούν να τις παρακολουθήσουν και να τις εφαρμόσουν προς όφελος των ίδιων των κοινωνιών. Και κάποια στιγμή πρέπει να κάτσουμε να συζητήσουμε το απολύτως στοιχειώδες αν θα πρέπει η κοινωνία να υπηρετεί την οικονομία ή η οικονομία την κοινωνία. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπουμε ότι η κοινωνία θέλουν να υπηρετεί μία οικονομία, η οποία μάλιστα είναι μία οικονομία η οποία έχει αρχίσει να έχει κάποια χαρακτηριστικά πάρα πολύ δυσάρεστα. Είναι μία οικονομία η οποία πλέον παραπέμπει σε μεσαιωνικές φεουδαρχικές οικονομίες. Με την συγκέντρωση του πλούτου σε πάρα πολύ λίγα χέρια. Αυτή τη στιγμή οι μεγάλες επιχειρήσεις, αν όχι οι περισσότερες επιχειρήσεις,
ανήκουν σε 10-20 τράπεζες και funds. Υπήρχε μια μελέτη από το 2011, όπου, και αυτό έχει χειροτερεύσει από τότε, το 2011, όπου προωθούσαν να εντοπίσουν τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των εταιριών. Και από τότε φαινότανε ότι το μεγαλύτερο μέρος της οικονομίας ελέγχεται από πάρα πολύ λίγες τράπεζες και πάρα πολύ λίγα fund. Είναι 10 ή 20 fund. 20 νομίζω. Καλοπροαίρετα. Αυτό είναι μια σωστή διαπίστωση. Ναι. Γιατί συμβαίνει έτσι όμως και δεν συμβαίνει αλλιώς? Γιατί είπαμε ότι έτσι όπως έχει στηθεί το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα, έχει στηθεί για να υπηρετεί. Άρα την το οικονομία. Σύστημα είναι που μας φταίει. Αυτό καταλαβαίνω σωστά. Προφανώς. Ναι. Δεν απέχει μακριά από τον τρόπο. Όχι, προσπαθώ να κατανοήσω τι ακριβώς τοποθετηθήκατε. Στο σύστημα της ελεύθερης οικονομίας και το πώς αυτό. Ναι. Θέλετε να το ανατρέψουμε αυτό, τι ακριβώς? Προφανώς είναι ότι πρέπει να ανατρέπει αυτό. Όχι. Και το θέμα δεν πρέπει να απλά να ανατραπεί. Εμείς πρέπει να κάνουμε να σχεδιάσουμε την επόμενη ημέρα. Ωραία. Γιατί κατανοητός. Όπως είπαμε, η επιστήμη αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεχνολογίες που πραγματικά όλα αυτά τα πράγματα θα τα. Σε πάρα πολύ λίγα χρόνια, δηλαδή για την επόμενη πενταετία, δεκαετία μιλάμε, θα τα ανατρέψουν όλα αυτά που γνωρίζουμε. Και εμένα μου φαίνεται, ας πούμε, ότι κάθονται και συζητάνε δεινόσαυροι τώρα, ας πούμε, για το πώς θα επιβιώσουν την πτώση του κομίτη. Η όλη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή. Και ίσως πιο γρήγορα, κύριε Σιαμίδη, αν δεν είχαμε αυτό το πολεμικό κλίμα, να γινόταν και πιο γρήγορα αυτή η μετάβαση στη νέα εποχή. Όχι, νέα το δεδομένο. Πολεμικό κλίμα βοηθάει, πιστεύω, και έχει στηθεί για να γίνει αυτή η μετάβαση, γιατί ουσιαστικά όλο αυτό το πολεμικό κλίμα είναι ένας τρόπος για να μεταφερθούν κάποια κεφάλαια στα χέρια των πάρα πολύ λίγων. Δηλαδή όλα αυτά τα δισεκατομμύρια τα οποία ακούμε ότι θα δαπανηθούν για την ευρωπαϊκή άμυνα είναι τουλάχιστον ανέκδοτο, δεδομένου ότι ξέρουμε ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει παραγωγή, δεν μπορούν να παράξουν ούτε τάγκς, ούτε πυράβλους, ούτε τίποτα. Μπορούν να παράξουν ελάχιστος. Δηλαδή τους πυράβλους που θα πάρουν. Όσοι υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παράγουν και πολλούν όπλα. Ναι, αλλά παράγουν πάρα πολύ ελάχιστα όπλα. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δηλαδή από αυτούς τους πυράβλους που θα πάρουν και θα αξιοποιήσουν τις FDI, τις Bell Harbor τέλος πάντων. Αν θυμάμαι καλά, η Γαλλία μπορεί να παράγει 30-40 το χρόνο. Λιγότερο είναι αστείο ανέκδοτο. Δεν το γνωρίζω, δεν μπορώ να τοποθετηθώ επ' αυτού. Οπότε πραγματικά υπάρχει πρόβλημα. Ας πούμε, μπορεί να παράξει η Ευρώπη 200 άρματα το χρόνο. 200 άρματα που μπορεί να καταστρέψουν σε μια εβδομάδα στην Ουκρανία. Όπως έχει δείξει η τεχνολογία. Επειδή το θέμα της Ουκρανίας, εδώ να δούμε και το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης, είναι το εξής. Δεν είναι η Ρωσία που έκανε εισβολή στην Ουκρανία. Είναι ένας πόλεμος που ξεκίνησε το 2014 και το ξεκινήσανε οι συγκεκριμένοι Ναζί. Οι οποίοι υποστηριχθήκαν από τους γραφειοκράτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από συγκεκριμένα κέντρα. Τα ξέραμε. Είχαμε δει την κυρία, όπως τη λέγανε, την Αμερικανίδα, η οποία είπε αυτό το περίφημο το Fuck You. Πώς τη λέγανε. Την Albright. Ναι. Να έχει υποστηρίξει τους Ναζί, νεοναζί και τους ακροδεξιούς, οι οποίοι καίγανε κόσμο, τους καίγανε ζωντανούς. Στην Οδυσσό. Και τότε όλα τα μέσα τα οποία τα μέσα και ενημέρωσης τα οποία αυτή τη στιγμή είναι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας αναγνωρίζανε ότι αυτή ήταν νεοναζί και ακροδεξί. Να τα λέμε αυτά. Κύριε Σεμίδη, και να πάμε λίγο στο διατάφτα της συζήτησής μας. Λοιπόν, γιατί το διατάφτα είναι ότι θα πρέπει ουσιαστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτον για τα δεδομένα της Ελλάδας να υπάρξει μια αντιπολιτευτική φωνή. Γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ναι, αλλά δεν έχουμε εθνικές εκλογές τώρα. Ναι, αλλά δυστυχώς η μόνη αντιπολίτευση που μπορεί να ασκηθεί θα είναι μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως βλέπουμε. Γιατί αυτό που είδαμε στην Ελλάδα και δυστυχώς δεν καταφέραμε στις προηγούμενες εκλογές να πείσουμε, είναι ότι έχουμε ουσιαστικά ένα κυρίαρχο κόμμα συστημικό, το οποίο έχει διάφορες αποχρώσεις μέσα στη Βουλή. Και αυτό το κόμμα έχει ψηφίσει ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή το τρίτο μνημόνιο, το ψήφισε και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και αν θυμάμαι καλά και το Ποτάμι. Και το τέταρτο μνημόνιο που ψηφίστηκε το 19 ή το 18. Και γι' αυτό δεν μπορεί ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε το Πασόκ να κάνουν αντιπολίτευση. Γιατί τι αντιπολίτευση να κάνουν, τα πράγματα τα οποία έχουν ψηφίσει οι ίδιοι. Γιατί αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης εφαρμόζεται ακριβώς αυτά τα πράγματα. Αυτά που ψηφίσαν το 15 και το 19. Οπότε θέλουμε έστω μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια αντιπολίτευση. Γιατί βλέπουμε ότι με όλα τα κακά της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπουμε ότι υπάρχει. Θα κάνετε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Ελλάδας από τα έδρανα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Όχι, δεν μπορεί να γίνει αυτό εύκολα. Άρα τουλάχιστον να μπορέσουμε πρώτον να διεκδικήσουμε κάποια περισσότερα πράγματα για την Ελλάδα και να διεκδικήσουμε το να εφαρμοστούν
κάποιους κανονισμούς οι οποίοι δεν εφαρμόζονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δηλαδή, ο κανονισμός τώρα που είπατε για το 80% της υποχρέωσης για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είμαι 100% σίγουρος ότι θα προτιμήσει η φυστάμενη κυβέρνηση να πληρώνει πρόστιμα παρά να τον εφαρμόσει. Είναι 100% σίγουρο. Και συμφέρει αυτό σε μια οικονομία, όπως είναι δική μας αυτή τη στιγμή. Συμφέρει σε μια οικονομία. Να, μην την ανοίξουμε τη συζήτηση. Όχι, είναι σημαντική αυτή η συζήτηση. Γιατί βλέπουμε. Δεν έχουμε χρόνο, κύριε Σιαμίδη, όλα είναι σημαντικά. Βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την εθνική οικονομία και την ευρωπαϊκή οικονομία η Ελλάδα να έχει καθορίσει τον χωροταξικό της, το θαλάσσιο χωροταξικό χάρτη, αλλά δεν το έκανε και προτιμά να πληρώνει πρόστιμα. Και αυτό θα σήμαινε ότι θα μπορούσε αυτή τη στιγμή η Ευρώπη που έχει ενεργειακό πρόβλημα να το έχει λύσει το ενεργειακό της πρόβλημα με τις εξορίξεις που θα μπορούσε να κάνει η Ελλάδα. Και θα μου πει κάποιος, θα μπορεί να κάνει τόσο γρήγορα εξορίξεις. Ναι, θα μπορούσε να κάνει τόσο γρήγορα εξορίξεις. Καταρχάς είναι ένα θέμα που το συζητάμε εδώ μια δεκαετία. Αλλά η Αίγυπτος έκανε εξορίξεις μέσα σε 3 χρόνια. Δεν είναι το οποίο. Αυτό πόσο και το συζητάμε. Η κρίση στην Ουκρανία έχει ξεκινήσει από το 22. Είμαστε 24. Τώρα τον επόμενο χρόνο θα μπορούσαμε θεωρητικά να μάθουμε ενεργειακά ανεξάρτητα. Αν θέλαμε, πραγματικά. Αυτό είναι. Κλείνουμε, κύριε Σιωμή. Ωραία. Αυτό που θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι αυτό εδώ. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι δυνάμεις θα στείλουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τους ισχυρισμούς που φαίνεται να σχηματίζονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Θέλουμε δυνάμεις οι οποίες μεθαύριο θα ψηφίσουν μέτρα όπου θα χειροτερέψουν τη ζωή μας, ή θέλουν δυνάμεις που θα ψηφίσουν μέτρα ή θα διαπραγματευτούν έστω μέτρα με την Επιτροπή για να καλυτερεύσουν τη ζωή μας. Γιατί ακόμα και την ατζέντα που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 24, κάλλιστα μπορεί να την γυρίσει ένα νέο Ευρωκοινοβούλιο πίσω και να ξεκινήσει μια κοινωνική. Δεν και τόσο αυτό, δεν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι να έχει ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Έχει συμβεί. Αλλά μετά γίνεται μια διαπραγμάτευση και μετά ξαναγυρνάει πίσω το νομοσχέδιο. Είναι τεράστια διαδικασία. Θα βγει νέα κομισιόν. Η νέα κομισιόν θα βάλει νέες αρμοδιότητες, θα έχουμε νέες δυνάμεις. Είναι μια ολόκληρη συζήτηση μόνο του. Ακριβώς, ναι. Επειδή. Λοιπόν, η εκπομπή εδώ τελειώνει. Είχατε το χρόνο σας, κύριε Σιαμίδη. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω όλους για αυτή την πρώτη προσέγγιση. Θα το επαναλάβουμε στη δεύτερη συνάντησή μας, τη διαλογική. Μπαίνει το θέμα της ακρίβειας. Είναι ένα θέμα το οποίο καθημερινά σχεδόν βάζουν οι συντοπίτες μας, ακροατές μας και ακροάτριές μας. Ζητώντας τις θέσεις των κομμάτων, των υποψηφίων ευρωβουλευτών που φιλοξενούμε. Ένα θέμα το οποίο ούτως ή άλλως πια έχει. Το έχει αναδείξει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας σε ευρωπαϊκό με την επιστολή την οποία απέστειλε, πήρε και απάντηση, δημοσιοποιήθηκε και η απάντηση που έλαβε από την πρόεδρο της Κομισιόν, ο κύριος Μητσοτάκης. Ένα μεγάλο ζήτημα. Πηγάζει από εδώ και εκεί ουσιαστικά από εκεί θα δοθεί λύση, πηγάζει από έξω όπως υποστηρίζει η κυβέρνηση, θα δοθεί λύση από τα κέντρα λήψης των Βρυξελών ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε ανάσα εδώ στο εσωτερικό. Ένα τεράστιο θέμα, θα το συζητήσουμε, θα ακούσουμε τις θέσεις και τις απόψεις σας στην επόμενη διαλογική μας συζήτηση. Στους υποψήφιους ευρωβουλευτές και στην κυρία υποψήφια ευρωβουλευτή που ήταν σήμερα κοντά μας, ευχόμαστε ολόψυχα καλή επιτυχία και καλό κουράγιο. Είναι δύσκολο. Ένα επίλογο από μισό λεπτό μπορεί να κάνει. Όχι, έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ στο χρόνο. Ήταν πολύ δύσκολο να τον υπολογίσουμε ακριβώς επειδή είστε και πάρα πολύ και έπρεπε να δώσουμε τουλάχιστον από 5-6 λεπτά στον καθένα. Είχαμε και μερικές έτσι αστοχίες στο χρόνο. Αλλά συμβαίνουν αυτά στις διαλογικές συζητήσεις. Στην επόμενη διαλογική συζήτηση. Να καλέσουμε τον κόσμο να πάει να ψηφίσει στις ευρωεκλογές, να μην κάνει αποχή. Αυτό το κάνουμε κάθε μέρα. Γιατί έχω δει εδώ την ώρα που έκατσα ένα ωραίο βινίλιο εδώ, το ζιγ-ζακ που λέει «Γεια σου Έλληνα». Άμα δεν πάει να ψηφίσει, «Γεια σου Έλληνα». Ναι, αυτό είναι το μήνυμα το οποίο στέλνουμε και θα στέλνουμε μέχρι και την 9η του μήνα, του Ιουνίου. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, επαναλαμβάνω, καλή επιτυχία στους υποψήφους ευρωβουλευτές. Δίνουν τη μάχη του σταυρού σε όλη την επικράτεια. Καλό κουράγιο να έχετε.